Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τους Άμφο. Παιδιά, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα για την πρόσκληση καταρχήν. Το όνομά σας σημαίνει Ammonium Nitrate Fuel Oil, σωστά? Όλο σωστά. Ωραία. Και πολλά άλλα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Όπως? Anti-Nazi Folk Orchestra. Αυτά τα έχουν βγάλει εμείς. Και εμείς. Και εμείς και διάφοροι άλλοι. Ωραία. Διαρρύουμε φίλες για τον αυτό. Θέλω να ρωτήσω τι θέλετε να δηλώσετε με την ονομασία του group και επί τη ευκαιρία τι νόημα δίνει ο καθένας από εσάς στον όρο τρομοκρατία. Ή μπορεί να δίνετε όλο τον group έναν όρο στον όρο τρομοκρατία. Να το έχετε συζητήσει κάποια στιγμή. Πες εσύ πρώτα για το όνομα που το έβγαλες. Καλά, είναι προφανές ότι είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται κατά κόρον από λαϊκούς στρατούς, ας το πούμε έτσι. Αλλά νομίζω ότι το θέμα της τρομοκρατίας και γενικότερα τα θέματα σε αυτή την πάντα είναι πιο πολύ ατομικές απόψεις. Συγκλίνουμε σε πάρα πολλά, αλλά ειδικά η τρομοκρατία νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ προσωπικό ζήτημα όπως το αντιμετωπίζει ο καθένας. Υπάρχουν καταστάσεις σε αυτόν τον πλανήτη όπου το ένοπλο ήταν απαραίτητο. Και θα συμπληρώσω ότι είναι και απαραίτητο. Υπάρχουν και καταστάσεις που ήταν πρακτορευμένο ή ήταν άλλα πράγματα. Δήλωση τώρα υπέρ, κατά, όχι, ναι, όχι, προσωπικά, εκεί που χρειάζεται το ένοπλο, ναι, χρειάζεται και πρέπει να υπάρχει. Ωραία. Για μένα το όνομα, εντάξει, συμφωνώ με όσο είπε ο Σωτήρης, αλλά μπορεί, ξέρεις, για τον καθένα είναι και λίγο πιο συμβολικό. Εντάξει, αυτό είναι μια εκρηκτική ουσία, ας πούμε. Αλλά σε σχέση με την τρομοκρατία που ρώτησες, το βλέπω και ότι, ξέρεις, η τρομοκρατία είναι αυτό που βιώνουμε, ξέρεις, γενικά με την πολιτική κατάσταση και το κλίμα στην Ελλάδα. Οπότε ξέρεις, με αυτή τη μουσική που παίζουμε, ξεστηρούμε σαν ένα μέσο αντίδρασης. Και εντάξει, ακόμα και αν το δει ο καθένα συμβολικά στην προσωπική του ζωή, ξέρεις, σαν τον τρόπο που θέλει να πάει ενάντια στα πράγματα, ξέρεις, θέλω να το βλέπω και έτσι εγώ. Ωραία. Κοίτα, για μένα το βασικό είναι ότι σίγουρα είμαστε υπέρ της πολιτιστικής τρομοκρατίας. Θέλουμε να τρομάξουμε οπωσδήποτε με τη μουσική μας, παρόλο που δεν πιστεύουμε ότι πέφτουν τα τείχη της Ιεριχούς άμα παίξει δυνατά μουσική. Αλλά συνεισφέρει ίσως στο να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και σίγουρα πρώτα και κύριο να εκφραστούμε εμείς. Τώρα για την τρομοκρατία, όπως λέει και ο Φώτης, τρομοκρατία είναι αυτό που βιώνει καθημερινά ο κόσμος και αυτό που βιώνει ο καθένας από εμάς. Άμα ρωτάς προσωπικά, εγώ είμαι υπέρ της μαζικής τρομοκρατίας των Γιακομπίνων, των μεγάλων επαναστατικών κινημάτων, του Άρη, του Τσε κτλ. Κτλ. Νίκο. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς με το όνομα το οποίο είναι εκρηκτικό, δυνατό, θέλουμε να θέσουμε προβληματισμούς και η μουσική με όμικρον γιώτα είτε με ήττα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό, το να θέσει προβληματισμούς και αναζητήσεις και να, ώστε ο καθένας να βρει το δρόμο του. Όσο για την τρομοκράτεια, θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους ότι και είμαι της άποψης, βία στη βία. Από τη στιγμή που μας βιάζουν καθημερινά, πρέπει και με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας, και όποιος έχει τα κότσια άλλοι, γιατί αυτοί που παίρνουν τα όπλα και βγαίνουν στο ένοπλο έχουν κότσια. Mm-hmm. Απλά δεν φοβούνται, ο καθένας θα θέλει να το κάνει. Και ποιος δεν το λέει από μέσα του. Δηλαδή που βλέπει τις ειδήσεις των 8 και βλέπει ένα πολιτικό και εξοργίζεται, εκείνη τη στιγμή δεν θα ήθελε να κρατάει ένα όπλο και να του τυνάξει τα μυαλά στον αέρα. Mm-hmm. Η βία υπάρχει μέσα μας. Mm-hmm. Όλοι θα θέλουν να το κάνουν. Απλώς κάποιοι δεν φοβούνται. Ωραία. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των αστών, όταν βλέπουν τηλεόραση, λένε πού είσαι 17 Νοέμβρη. Αυτό το κλασικό που λέει ο κόσμος, ας πούμε. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Αυτό λέγεται πολύ και λέγεται από ανθρώπους οι οποίοι ούτε μία σχέση έχουν. Ούτε ριζοσπάστες είναι, ούτε αριστεροί, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Πάντως σε κατακλείδι το rock and roll είναι και φαν και πλάκα και το Άνφο έχει και αυτό το χαρακτήρα, είναι και κοινικό όνομα, δηλαδή δηλώνει και έναν αστιισμό με αυτό. Ωραία. Επειδή ξέχασα να σας συστήσω πριν, να αυτοσυστηθείτε και να πείτε και ο καθένας την ιστορία που έχει στο μουσικό χώρο, που έχετε παίξει, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Από πού θα αρχίσουμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν εξάρτησε. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη μεριά έχει πέλε πολύ. Ωραία, ο Νίκος. Εγώ είμαι ο Νίκος, στους Άμφο παίζω μπάσο. Παλιότερα ξεκίνησα μάλλον να παίζω μουσική με το Αδιέξοδο, πάλι μπασίστας. Μετά βρέθηκα στους Deus Ex Machina σαν τραγουδιστής.
Και τώρα μετά σε διάφορα άλλα σχήματα, τώρα στο Σάνφο. Αυτά. Και το προσωπικό σου. Και, εντάξει, και ένα προσωπικό. Έχω και άλλη μια μπάντα, τους Dismissers. Mm-hmm. Ωραία. Εγώ είμαι ο Γιώργος, παίζω την μπάντα στο Σάνφο. Ξεκίνησα παίζοντας σε διάφορες μπάντες στην Πάτρα, όταν σπούδασα και έμενα εκεί. Και πιο πριν είχα συνεργαστεί και με τους No Mind. Και έχω παίξει και σε σχήματα country μουσικής, mm-hmm. στους Dustball, στους Snails που παίζαμε στο γκαράζ. Mm-hmm. Και τώρα ετοιμάζει για το προσωπικό του, το λαϊκό, η αγάπη Τσούζη. Τσούζη. Αν είναι να τρομοκρατήσω και με αυτόν τον τρόπο θα το κάνω. Είναι σίγουρο ότι θα τρομοκρατήσω με αυτόν τον τρόπο. Κυρίως ακροατές και τα αυτιά του. Φώτη. Εγώ είμαι ο Φώτης, παίζω κιθάρα στο Σάνφο. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο μικρός από τους υπόλοιπους εδώ πέρα. Έπαιξα με τους παλιούς. Έπαιζα σε κάποιες μπάντες hardcore μέχρι τώρα. Εντάξει, με τα παιδιά είναι κάτι καινούριο, αλλά ξέρεις, μου αρέσει πολύ. Και παίζουμε τώρα πόσο, 2 χρόνια ας πούμε, το έχουμε πάει αρκετά καλά. Με ποιες μπάντες έπαιζες? Πριν έπαιζα στους My Turn κιθάρα πάλι. Και έχω παίξει και στους Sensor Sound, που ήταν μια hardcore μπάντα. Ωραία. Ο Σωτήρης. Είμαι ο Σωτήρης και είμαι καλά. ξεκίνησα με τους Αδιέξοδο και εγώ μαζί με τον Νίκο. Όπου τραγουδούσα. Στους Άνφο τραγουδάω και κάνω όπως παίζω κιθάρα. έχω περάσει από σπιριδούλα, στάχτες, ηχογλυκαιμία, No Mind, διάφορες μπάντες. Και τώρα κάνω αυτό. Γενικώς, ένα ωραίο πράγμα στους Άνφο είναι ότι όλοι μας είμαστε παλιές καραβάνες, αλλά ενώ είμαστε σε ηλικία περισσότεροι που θα κάνουμε ακόμα και ο μικρός εδώ προσωπική καριέρα σε εισαγωγικά, εμείς προτιμούμε να κάνουμε μπάντα. Δηλαδή αυτό είναι πολύ, είναι πολύ όμορφο. Ναι. Άλλες ηλικίες μας κάνουν εξής το προσωπικό τους. Εδώ όμως ο Νίκος και ο Φώτης κάνουν προσωπικά. Δεν είναι, είναι μπάντες. Δεν είναι προσωπικά project. Δηλαδή και οι Dismissers είναι μπάντα. Οι Dismissers έχουν όνομα, είναι μπάντα και είναι... Okay. Αφού λοιπόν έχετε κάνει όλα αυτά όλοι σας, ποια ήταν η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου group? Η ανάγκη το να αποφύγουμε ένα κρεβάτι, ένα τιβάνι και να μιλάμε για την παιδική μας ηλικία και να ψάχνουμε να δούμε τι μας λέει. Ο ένας τον άλλον ή... Όχι, ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του. Εντάξει, σίγουρα η μουσική είναι, εμείς το λέμε ότι όταν πηγαίνουμε μια πρόβα είναι ψυχοθεραπεία. Το βλέπουμε έτσι, δηλαδή πρώτα απ' όλα το κάνουμε για τους εαυτούς μας, όπως θα πούνε και πολλοί άλλοι μουσικοί πιστεύω σε μια τέτοια ερώτηση. Αυτό είναι το λογικό ας πούμε και το υγιές. Εντάξει, αλλά εννοείται πως αρέσει να συναντηθείς με άλλους καλούς μουσικούς, να βγάλεις κάτι που να σ' αρέσει να παίζεις και να θες να βγει και προς τα έξω. Ναι, είναι η λογική εξέλιξη. Μαλακίες λένε για τις γκόμενες. Ναι, είναι για τις γκόμενες πάρα πολύ. Θα είναι τόσες πολλές δηλαδή. Δεν βλέπεις. Έχουμε βγάλει ρόζους. Εγώ ρωτάω όμως γιατί να φτιάξετε το συγκεκριμένο γκρουπ. Αφού όλοι είχατε γκρουπ και παίζατε σε γκρουπ. Δηλαδή γιατί συναντηθήκατε εσείς κάνοντας μουσική. Μόνο. Κάνοντας μουσική, γενικότερα μετά από ένα σημείο και πέρα και ακούγοντας πολύ μουσική, γιατί όλοι μας έχουμε ακούσει πάρα πολύ μουσική, όλο αυτό σου βγαίνει και στο παίξιμο. Κάτω, όταν βρίσκεσαι με κάποια συγκεκριμένα άτομα, η χημεία και μόνο σε πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι, αυτό σημαίνει μάλλον ότι μια πλευρά του εαυτού σου έχει και κάτι άλλο που θέλει να εκφραστεί. Και συνεχίζει να ψάχνεσαι. Έτσι, κάπως έτσι, βρεθήκαμε κι εμείς ψάχνοντας το έτερο νήμιση στην άλλη πλευρά των αναζητήσεων του καθενός και βρεθήκαμε εμείς τέσσερις και κάνουμε αυτό. Δηλαδή, αν ακούσεις, ξέρω εγώ, project που κάνει ο Φώτης ή κάτι που κάνει ο Γιώργος ή κάτι που κάνει ο Σωτήρης ή αυτό που κάνω εγώ, είναι τελείως διαφορετικό. Ξέρω, θα ακούσει. Οπότε, ναι, οπότε, πώς να σου πω, καλύπτει αυτό το πράγμα. Εξάλλου, στους μουσικούς είναι πολύ συνηθισμένο να τζαμάρεις με πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Αλλά είναι εκείνες οι ωραίες μαγικές στιγμές που κατεβαίνεις τζαμάρεις μια φορά και λες: Okay, το ναι, θέλω. Αυτό λέω. Γιατί ναι. Μπορεί να τζαμάρεις με πολλούς, αλλά δεν θα φτιάξει με όλους αυτούς γκρουπ. Όχι, με εμάς ήταν αυτή η ωραία συγκυρία. Με κάποιους είναι one night stand, ναι, ναι, με κάποιους είναι ναι, σχέση. Ναι. Εδώ είναι σχέση. Παντρευτήκατε δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Για μένα έχει σίγουρα σχέση με τη χημεία, γιατί να πούμε στην αρχή
εγώ ήξερα το Σωτήρι κυρίως μέσω της, ας πούμε, σκηνής punk κτλ. Και είμαστε σε μια φάση που θέλαμε και δύο να κάνουμε κάτι καινούριο. Αλλά πάνω απ' όλα επειδή τα πηγαίνουμε καλά σαν άτομα. Δηλαδή, αυτός ήξερε ότι παίζω κιθάρα, οκ, είχαμε παίξει και live μαζί σε διάφορα μέρη. Ξέρω, είχαμε παίξει στην Καβάλα και τέτοια, ναι. Και στο άλλο. Οπότε μετά, ξέρω, λέμε, okay, να κάνουμε μια μπάντα. Μετά, ξέρω εγώ, εδώ με τα παιδιά σου ήταν full φίλος από χρόνια κτλ. Υπήρχε καλή χημία, γνωριστήκαμε, ξέρεις, μετά ρολάρι, αλλά θεωρώ ότι βασίζεται. Ξέρω 80% στο να έχεις καλή χημεία σαν άτομα και να μπορείς να κρατήσεις μια φιλία. Και υπάρχει ένα 20-30% να είσαι και στη μουσική, ξέρεις, να καταλαβαίνεις τον άλλο κτλ. Ειδικά στη διάρκεια είναι απόλυτα αυτό που λέει. Δηλαδή στον ενθουσιασμό είναι ωραία και καύλα και εντάξει, αλλά στη διάρκεια μετράει πάρα πολύ το να αναγνωρίζεις. Καταρχάς να συνεχίζεις να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου με σε αυτό που κάνεις. Και δεύτερον να συνεχίζεις να αναγνωρίζεις την καλή χημεία με τους άλλους. Δηλαδή να συνεχίζεις να εξακολουθείς να μπουστάρεις. Να μένεις στο ξενοδοχείο το βράδυ όταν παίζεις, να κάνεις χαβαλέ, να πίνεις, να μην πίνεις ενίοτε, κάποιος δεν πίνει, να λες ανέκδοτα, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Γενικώς αυτή η κοινωνικοποίηση είναι πολύ σημαντική για να έχει διάρκεια μια πάντα. Mm-hmm. Και να έχεις καλό δράμα. Κυρίως αυτό. Και οτιδήποτε σε βοηθεί, να εξελίσσεσαι προσωπικά, αξίζει. Ναι. Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή προχωράς. Εμείς κάνουμε παρέα. Ναι. Είστε φίλοι καταρχήν, έτσι. Ναι, ναι, είμαστε φίλοι. Αλλά κάνουμε παρέα, φίλοι, δηλαδή το φίλοι δεν φτάνει. Ναι. Κάνουμε. Ναι. Βρισκόμαστε, δηλαδή πέρα και από τη μουσική, επικοινωνούμε σε πολλά επίπεδα. Ναι, είδες πριν που διαφωνούσαμε, ας πούμε, για τα πολιτικά. Ναι, ναι, πριν ανοίξει η κάμερα, που λέμε. Ναι, ναι, αλλά και αυτό είναι μια ζήμωση, δηλαδή αυτό μας προχωράει. Με καλούς όρους. Γιατί, ας πούμε. Μεγάλος, εντάξει, θα πλαρωθεί. Δεν το κάνεις οποιονδήποτε αυτό. Δηλαδή, με κάποιον που δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ τουλάχιστον. Κανένα δεν το ξέρει. Θα πλαρωθούμε μετά. Μόλις κλείσουμε την κάμερα. Σιγά-σιγά μην ασχοληθώ, ας πούμε, να συζητήσω σοβαρά πολιτικά θέματα με οποιονδήποτε. Πρέπει να με νοιάζει ο άλλος που συζητάω. Εντάξει, γιατί υπάρχουν μπάντες που μπορεί να υπάρχουν, ξέρεις, κάποιες. Σαν, ας πούμε, ανίποτες κόντρες ανάμεσα σε μέλη και τέτοιοι που, ξέρεις, εμείς το έχουμε αποφύγει τελείως αυτό. Ναι. Ξέρεις, γιατί είναι αυτό που είπαμε, ότι το βασίζουμε πάνω σε φιλία κτλ. Το αστείο είναι ότι κανείς δεν είναι μετριοπαθής σε αυτήν την πάντα και όμως δεν τζακωνόμαστε. Δηλαδή, γενικώς έχουμε όσο ο καθένας είναι όσο υπερφύ, άλλος χρειάζεται, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι άλλο τύπο οι εγωισμοί, δεν είναι ανταγωνιστικοί. Πώς γίνεται αυτό. Αυτές είναι οι μαγικές χημίες. Με τον καιρό ξεπερνάς πολλά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια ματαιότητα που με τα χρόνια παίζοντας, δηλαδή εντάξει, τουλάχιστον εγώ με το Σωτήρι παίζουμε 30 χρόνια πια. Βλέπεις μια ματαιότητα σε όλα τα πράγματα που εντάξει μετά την ξεπερνάς. Δηλαδή δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει. Οπότε αρχίζεις και αντλείς και εισπράττεις αυτά που πρέπει να εισπράξεις. Δηλαδή, δεν αν θες να εξελιχθείς. Ναι, αν θες να εξελιχθείς. Δηλαδή φεύγεις από την επιφάνεια. Υπάρχει αυτό το επιφανειακό το και καλά νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Σπουδαίο είναι για μας, πρώτα απ' όλα. Δεν είναι σπουδαίο δηλαδή. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική για τη χώρα μας μιλάμε είναι εντάξει, περιορισμένος. Δηλαδή. Ναι, από πλευράς ματαιοδοξίας δεν έχει πολλά να σου δώσει τώρα και τώρα στην Ελλάδα. Καλά, σίγουρα. Όταν είσαι έφηβος μπορεί. Γιατί μπορεί οι πέντε κομμενίτσες και τα λίγα τράξ. Εντάξει, ακόμα ψάχνεις και ταυτότητά σου εκείνο τον καιρό. Δηλαδή. Και έχεις και αυταπάτηση από το που μπορεί να φτιάξεις. Και καλά κάνεις κιόλας. Πολύ καλά. Και καλά κάνεις και αυτό που λέει ο Γιώργος. Έχεις αυταπάτηση για το που μπορείς να. Στα 18 σου μπορεί να νομίζεις ότι από αυτό θα ζήσεις. Και τελικά αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν ζεις, αλλά θα το χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να ζεις κάπως αλλιώς για να το χρηματοδοτήσεις κι αυτό. Και κάτι πολύ βασικό. Δηλαδή και στην ηλικία που είμαστε και μετά από τόσες εμπειρίες, επειδή δεν είναι το επάγγελμά μας. Είναι η φάση μας, η παρέα μας, είναι αυτό που ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να εκφραστούμε όλοι μέσα από αυτό. Ένας βασικός λόγος που αποφεύγονται και κόντρες και φθορά είναι ότι θα αργήσω εγώ στην πρόβα, δεν θα μου πει άλλο ζωή, μεγάλη, θα στήσουμε το μαγαζί που θα παίξουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα ζήσουμε από αυτό. Ναι, κατάλαβα. Το είναι κάνουμε επειδή πραγματικά μας αρέσει. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Δεν μας το ζήτησε κανείς, γιατί έτσι έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε. Επίσης, από μια. Όχι ηλικία και μετά, από μια ωριμότητα του πράγματος και μετά, σταματάς να κάνεις μανιφέστα. Mm-hmm. Δηλαδή, σταματάς να αντιμετωπίζεις, ας πούμε, τη μουσική σαν μια τεράστια δήλωση. Είναι δήλωση, έχει κομμάτια από σένα, αλλά δεν προσδιορίζεις το δίσκο σου, ας πούμε, μανιφέστο, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο πλέον.
Απλά είναι μια δίωδος να εκφραστείς. Εντάξει, και κάπου συνειδητοποιείς ότι βγάζοντας τραγούδι, μη τραγούδια, που δηλώνεις κάτι. Τελικά αυτό που λες ότι είσαι μανιφέστο δεν το κάνεις εσύ. Το κάνει το τραγούδι, μάλλον. Το κάνει το ίδιο το τραγούδι, αυτό αδερφός. Και γενικά το κατά πόσο ο κόσμος θα ταυτιστεί μαζί του. Κατά πόσο δηλαδή, κατά πόσον εκφράζεις μέσα από ένα τραγούδι και δέκα άλλους. Ναι. Το Working Class Hero, όταν το γράψε ο Λένον, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα λειτουργούσε ο μανιφέστο αν δεν υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι να εκφραστούν μέσα από αυτό. Ναι, ακόμα και αν το έκανε επίτηδες, δηλαδή ακόμα και αν το αποδώσει την κακία ότι αν το μαλάκα πήγε και έγραψε ένα τραγούδι τώρα για την εργατική τάξη για να πιάσει, ακόμα και έτσι να είναι. Δεν έγινε το τραγούδι μεγάλο από την πρόθεσή του. Μεγάλο έγινε σίγουρα, επειδή εξέφρασε κόσμο. Ναι. Γενικά νομίζω ότι αυτό είναι το. Αν υπάρχει κάτι αυτό που λέμε ταλέντο, είναι ότι είσαι καλλιτέχνη, συγγραφέα ή μουσικό, να μπορεί να κάνει κάτι με το οποίο να πει μια ιστορία που ταυτίζονται οι άλλοι. Είτε με το. Ο άνθρωπο που θε να ταυτιστεί, είτε άθελά σου. Ξέρεις, είναι κάτι που βγαίνει. Εκεί αυτό είναι το. Όποιο μπορεί να το πετύχει, ξέρει, είναι τυχερό. Mm. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Ενώ το EP, από ό,τι ξέρω, το βγάλατε ας πούμε, μέσα σε 3 μήνες, σωστά. Ναι. Από τη σύσταση του γκρουπ, ας πούμε. Από τότε δεν έχετε δισκογραφικά κάνει κάτι, παίζει κάτι τώρα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο. Α. Που υπάρχουν καινούργια τραγούδια, τα δουλεύουμε. Θα μπούμε στο στούντιο τώρα την άνοιξη. Όπως είπαμε, δεν ζούμε από αυτό. Δουλεύουμε όλοι. Για να ταΐσουμε αυτό. Ναι, για να ταΐσουμε αυτό το πράγμα. Οπότε ο χρόνος. Ναι, μετράει αλλιώς. Μετράει τελείως διαφορετικά, οπότε γι' αυτό πηγαίνει και έτσι κάπως αργά. Να σκέψω ότι είναι όλοι εδώ είναι εργαζόμενοι, δηλαδή κανένας δεν βιοπορίζει από τη μουσική. Κάποιοι έχουμε παιδιά, δηλαδή ναι. Είναι δύσκολο. Από την άλλη, όπως καταλαβαίνεις, οι δίσκοι στην Ελλάδα από μπάντες σαν και εμάς αυτοχρηματοδοτούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η δισκογραφική εταιρεία για ποια δισκογραφική εταιρεία. Και δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει κιόλας από την άλλη αυτός ο τρόπος. Όμως είμαστε ένα βήμα πριν, δηλαδή είμαστε στο pre-production αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, ο στόχος μας είναι την άνοιξη να πούμε να γράψουμε. Και μιλάμε τώρα για μεγάλο δίσκο. Και για μένα είναι και κάτι άλλο, ότι το αφήσαμε και να κολλαστεί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, όλο αυτόν τον καιρό παίζαμε, άλλα κομμάτια τα έχουμε πετάξει τελείως, άλλα τα έχουμε κρατήσει, άλλα τα έχουμε μεταμορφώσει. Ξέρεις, είναι ωραίο καμιά φορά να δώσεις λίγο το χρόνο παραπάνω για να βγει κάτι καλό. Γιατί εντάξει, βγάλαμε το EP, γουστάραμε ξέρω με το πρώτο δίσκο, είχε 4 κομμάτια. Μετά θες να το πας λίγο πιο μακριά, να γίνεις πιο καλός. Ξέρεις, να βγάλεις κάτι που να πει περισσότερα. Και εγώ, όπως το βλέπω τώρα με αυτό που ξέρω ότι παίζουμε, έχει λειτουργήσει. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ θα ήθελα να έχουμε κάτι βγάλει πιο νωρίς, αλλά είναι καλό που ας πούμε άξιζε να περιμένουμε. Το EP είχε την ορμή. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι είχατε πει σε συνεντεύξεις σας ότι. Πάλι καλά που μας είπε ο Παυλίδης, ναι, ο παραγωγός, ναι, να το βγάλουμε γρήγορα. Γιατί βγήκε ας πούμε εμείς αυτό για που ένα demo ξεκινήσαμε. Θέλαμε. Εμείς ξεκινήσαμε τελικά. Για ένα demo, απλά πήγε τόσο καλά που υπήρχε η ορμή και πήγε καλά. Και σίγουρα ισχύει αυτό που κάθε μουσικός λέει, ότι όταν ακούω το δίσκο μου 10 χρόνια μετά ή ένα χρόνο μετά θα μπορούσα να το κάνω έτσι, θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς, ναι, κλπ. Ναι. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε ως φωτογραφία της στιγμής είναι πάρα πολύ ωραίος. Έχει την ορμή που πρέπει να έχει, αλλά. Από μια μπάντα που λειτουργεί όπως λειτουργούμε εμείς, είναι ωραίο να έχεις και το μετά από αυτό. Αλλά πώς ξέρετε ότι τώρα που το προετοιμάζετε περισσότερο δεν θα πέσετε την παγίδα να βγει κάτι που τελικά δεν θα σας αρέσει με ορμή? Δεν το ξέρουμε. Οι πιο πολλές μπάντες το καταλαβαίνουν όταν μπουν στο στούντιο. Ναι. Εκεί απογυμνώνεται. Γιατί πολλές φορές στην πρόβα ή στο live λόγω της ενέργειας της παρέας. Περνάει κάπως και νομίζω ότι έχεις κάνει κάτι πολύ καλό, αλλά μόλις μπαίνεις μέσα στο στούντιο είναι πραγματικά σαν να πηγαίνεις στο γιατρό και να κάνεις εξετάσεις και να σου βρίσκεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει, πολλά από τα κομμάτια αυτά που θα μπουν στο δίσκο έχουν παιχτεί live και λίγο πολύ έχουν ψηθεί. Αλλά θα υπάρξουν και 3-4 κομμάτια τα οποία δεν θα παιχτούν live πριν βγει ο δίσκος. Αλλά ισχύει αυτό που ισχύει πάντα. Ούτως ή άλλως ισχύει και με τα κομμάτια σου αυτό. Δηλαδή 99% αυτό λέει η πείρα μου τουλάχιστον. Από τις προβλέψεις που κάνεις για το ποιο κομμάτι θα γαμίσει και θα βγει από το δίσκο είναι λάθος. Ναι. Συνήθως είναι το κομμάτι που εσύ θεωρείς το πιο χάλια, ναι, και ξαφνικά αρέσει περισσότερο στον κόσμο. Είναι περίεργο αυτό, μάλλον. Ναι. Εντάξει, πολλοί μουσικοί, ξέρεις, σε δίσκους τους έχουν κομμάτι που δεν τα πολύ ξέρει ο κόσμος και μπορεί να είναι αυτά τα αγαπημένα τους κομμάτια. Αλλά και αυτό είναι μέρος του όλου, ξέρεις. Δηλαδή, ξέρεις,
εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου κατά κάποιο τρόπο, γράφεις κάτι και μετά το βγάζεις εκεί έξω. Τώρα, αν δεν θα αρέσει, αυτό μπορεί να το κρίνει ο κόσμος, μπορεί και εσένα μετά από 10 χρόνια να μην σ' αρέσει. Καλά, ναι. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι μια στιγμή και καλά ιστορία σου σαν μουσικός και είναι εκεί έξω πια. Ναι. Αυτό είναι και η μαγεία του κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Εξάλλου, νομίζω ότι δεν θα γινόντουσαν δίσκοι καταπληκτικοί όπως τον Αδιέξοδο, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι με τα σημερινά κριτήρια θα έμπαινε να γράψω ποτέ αυτό το πράγμα. Ως παραγωγή το εννοείς? Ως παραγωγή όχι, γιατί ο Σπύρος ο Περιστέρης δεν έκανε την παραγωγή. Μας έβγαλε καλύτερα από ό,τι παίζαμε, σκέψου. Εγώ σκέψα παίζα τότε 3 μήνες μπάσο. Τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Τους έλεγα πού πάει πέμπτο τάστο, δεύτερη χορδή. Και με το ένα δάκι. Δεν είναι. Το μάζευε ο Σπύρος ο Περιστέρης με delay τον μπάσο εκεί μέσα. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι να γράψουμε δίσκο. Αυτή όμως η φωτογραφία της στιγμής δεν υπάρχει περίπτωση να απληρωθεί με κάτι άλλο. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, αν οι Αδιέξοδο συνεχίζανε και ηχογραφούσαν μετά από 2 χρόνια και καθένανε να σε εισαγωγικά να παίζουν, θα ήταν κάτι άλλο. Δεν θα ήταν αυτό. Εδώ είναι και αυτό που σου είπα πριν, δεν ξέρουμε. Γιατί μερικές φορές η ορμή και ο αφορμητισμός είναι το ιδανικό. Ειδικά στο πανκ. Ειδικά όταν κάνεις πανκ ροκ. Στην ουσία αυτό που προσπαθείς να πιάσεις είναι αυτό. Τον αφορμητισμό και τη στιγμή που είσαι. Δεν είναι ανάγκη να είναι καλά παιχτικά, δεν είναι ανάγκη. Το θέμα είναι να υπάρχει ορμή. Απλώς αυτό το υλικό σε εμάς δεν είναι πανκ με την έννοια τρία ακόρντα, one, two, three, go. Δεν ξέρω καν αν είμαστε πανκ. Δηλαδή αυτό το προσδιορισμό. Σαν φόρμα. Με μια πανκ ακούγεται. Ναι, με μια πολύ ελαστική έννοια, σαν καλτσόν του το τραβάς, ας πούμε. Αλλά... Εντάξει, πάντως, άμα ακούσει κάποιο τη μουσική σα, δεν θα πει ας πούμε, ότι είναι pop. Όχι, θα έλεγα ότι είναι punk rock, ας πούμε. Ναι, ναι, εντάξει. Η φόρμα. Ναι, η φόρμα είναι punk, σίγουρα. Εκεί φαίνεται και έλλειψη παραγωγών. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε πριν για τον Παυλίδη, είναι πολύ σημαντικό να έχει ανθρώπου. Αυτό δεν το είχε η Ελλάδα ποτέ. Πολύ λίγοι άνθρωποι το είχαν. Ο Σπύρος ο Περιστέρης, ας πούμε, μας τότε με του Αδιέξοδο. Πολύ λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα είχαν αυτό που λέμε το ένστικτο του παραγωγού. Τώρα υπάρχουν, ναι, πιστεύετε, άνθρωποι που θα. Περισσότεροι από παλιά. Και δημιουργούνται και στούντιο που το έχουμε εξής. Απλά δεν υπάρχει βιομηχανία. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα η αντίστοιχη pop-rock βιομηχανία που να παράγει ή να αποδέχεται αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι για το punk συγκεκριμένα έχουν βγει 2-3 χώροι εξής που λειτουργούν σε στούντιο, αλλά είναι αυτόνομοι, με την έννοια ότι είναι άτομα από την punk σκηνή, μπορεί να είναι συνεργατικά κτλ. Και κάνουν πολύ καλές παραγωγές για punk και hardcore ή και μπορούν να κάνουν και άλλα, metal και τέτοια, αλλά λειτουργούν μέσα από το DIY σαν τρόπο σκέψης και σαν αισθητική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το είχαμε τόσο. Εδώ πέρα να διευκρινίσουμε κάτι με την έννοια παραγωγή. Εδώ πέρα στην Ελλάδα μπερδεύουμε τον παραγωγό με τον ηχολήπτη. Τεχνικό ήχο. Ναι. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Όταν μιλάμε ότι αν υπάρχουν παραγωγοί στην Ελλάδα, ναι, υπάρχουν. Είναι πολύ λίγοι. Υπάρχουν πολλοί ηχολήπτες που μπορούν να σου πάρουν καλό ήχο. Πολύ ελάχιστη παραγωγή, γιατί ο παραγωγός θα επέμβει πάνω στο τραγούδι. Ο παραγωγός, ας το πούμε, είναι αυτός που παίζει το ρόλο του ακροατή. Θα ακούσει το τραγούδι, θα δει που πάσχει και θα προσπαθήσει να κάνει αυτή τη γέφυρα της μπάντας με τον κόσμο που θα το πάρει και θα το βάλει να το ακούσει. Επικοινωνός είναι, δηλαδή. Είναι αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά. Πολλά γκρουπ λένε κιόλας ότι ας πούμε έχουν ονομάσει παραγωγούς τους σε δίσκους τους που έχουν κάνει επιτυχία, ότι είναι το άλλο μέλος του γκρουπ. Είναι μέλος του γκρουπ, ας πούμε. Μα είναι μέλος του γκρουπ. Γι' αυτό έχουν διαφορές δίσκοι συγκροτημάτων από ένα παραγωγό στον άλλο. Ναι, γιατί είναι, ο παραγωγός παίζει αυτό το ρόλο. Και εδώ πέρα είναι που κάπου ίσως τον μπερδεύουμε λίγο το πράγμα. Ναι, οι ηχολήπτες έχουμε πολλούς καλούς. Πάρα πολλούς καλούς ηχολήπτες. Παραγωγή είναι ελάχιστη. Μετρημένη δηλαδή ίσως στα δάχτυλα. Παραγωγή. Που θα πάρουν αυτό που έχεις, δηλαδή δεν θα αναπαράγουν αυτό που κάνεις εσύ στην πρόβα. Και απλώς θα το βγάλουν πιο ωραίο, πιο κομψό, πιο τετράγωνο, έτσι να ακουστεί όμορφα. Που θα γυρίσουν να σου πούνε να σου κόψουν και ένα ολόκληρο μέρος από το τραγούδι, γιατί αυτό δεν λειτουργεί. Και είναι διτό το πρόβλημα, γιατί από τη μία οι ελληνικές μπάντες παραπονιούνται ότι δεν θέλουν παραγωγό. Θα την κάνουμε μόνοι μας την παραγωγή. Το ίδιο λάθος το έχω κάνει και εγώ και νομίζω όλοι μας. Αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια του να υπάρχει παραγωγός. Γιατί ο παραγωγός πρέπει να λειτουργεί και με τη δικιά του καλή νοούμενη αυταρχία. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, φιλαράκο,
Δεν θα παίξει 35 κιθάρες εδώ. Sorry. Δεν χρειάζεται αυτό το μέρος. Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά επειδή δεν υπήρχε τόσα χρόνια αυτό στην Ελλάδα, αναγκάζονται οι πάντες να κάνουν παραγωγή. Αλλά παραγωγή του εαυτού σου. Πόσους διεθνείς μπορείς να ονομάσεις, τον Bowie, ποιο... Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να είσαι και παραγωγός και μουσικός και να κάνεις παραγωγή στον εαυτό σου. Είναι ελάχιστοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Στην Ελλάδα αυτό πάσχει από πολλούς τύπους που, όπως είπες, είναι ουσιαστικά καλοί ηχολήπτες, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, τώρα γίνονται και παραγωγοί. Και, αλλά είναι ουσιαστικά ο τύπος που χασμουριέται πίσω από την κονσόλα την ώρα που γράφεις εσύ και ξέρεις, δεν είδα αν έπαιξε solo ή riff. Αυτό εντάξει είναι λάθος. Αυτό υποτίθεται πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, έξω ξέρω ότι υπάρχουν παραγωγοί που μπορεί να μην ξέρουν από την κονσόλα, ξέρουν πώς πρέπει να ακούγεται όμως. Και μιλάνε με τον ηχολήπτη και λένε: ξέρεις, αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Μπαίνουν και μέσα στο στούντιο και μπορούν να φτιάξουν και τα τύμπανα για να του δείξουν το άλλο. Ότι αυτό ρε φίλε θέλει εκεί να βγει με ένταση. Πρέπει να. Αυτό που λες για τα ρεφρέν, ξέρω ποιος το είπε. Ότι κόψε το ή πρόσθεσε άλλο ένα. Και να συζητάει με την πάντα και να γίνεται ζήμωση. Γι' αυτό και τους λένε πέμπτο μέλος. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει πάρει μάστερ στη μουσική. Ναι, και δεν υπάρχει τώρα κακά τα ψέματα στη μουσική. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, α, εγώ το θέλω έτσι. Στην ουσία, όταν κάνεις ένα δίσκο, απευθύνεσαι σε κόσμο. Σε ενδιαφέρει, ναι. Θα το ακούσουν. Σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, όποιος ξεκινάει και λέει δεν με ενδιαφέρει, ή όποιος δεν ψοφάει να ακούσει, να δει μια κριτική ή οτιδήποτε, είναι και ψεύτης κιόλας. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να το παίζουμε και μην. Και καλά, είμαστε πολύ. Είμαστε πολύ underground, τόσο είμαστε πολύ τόσο underground που δεν μας. Μόνο εμείς οι τέσσερις. Ναι, που δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, κάτσε, πάρε ένα τετρακάνολο, κάτσε, γράψε σπίτι σου, μην το βγάλεις ποτέ. Δηλαδή, από τη στιγμή που πας να κάνεις μια κυκλοφορία, θες να το βγάλεις πρώτα έξω, σε ενδιαφέρει. Ξέρω εγώ, είναι η βασική ανάγκη της επικοινωνίας. Γιατί κάνεις αυτό. Ναι, αλλιώς γιατί. Για να επικοινωνήσεις το κάνεις. Ναι, αυτή είναι η ψυχοθεραπεία που λέγαμε πριν. Άρα, σε ενδιαφέρει το πώς. Δεν σου λέω να περάσει τις μάζες, γιατί αυτό έχει μια. Μια κριτική υπόσταση, δηλαδή κάποιος μπορεί να θέλει να περάσει στις μάζες, κάποιος μπορεί να θέλει σε ένα περιορισμένο κοινό. Αλλά ακόμα και το περιορισμένο κοινό έχει τρόπο να το κάνεις. Ναι. Δεν μπορείς να, δηλαδή, δεν μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς να έχεις, να θες να είναι, πώς να σου το πω, δημοφιλές δεν είναι η λέξη, να έχει ακροματικότητα αυτό που κάνεις. Ναι. Αλλιώς δεν το κάνεις, απλά. Okay. Νομίζω ότι κάτι θέλει να πει ο Γιώργος. Αυτό που λέμε ότι ο άλλος είναι το πέμπτο σου μέλος σαν παραγωγός είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή για να φτάσει στο σημείο να σου πει, όπως θα μου πει ο Νίκος, ξέρεις εδώ το παίξεις λάθος, βγάλει το, θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος. Ναι, κυρίως ο Νίκος. Λοιπόν, θα πρέπει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σου και αυτό. Δεν γίνεται άμα είναι απλά ένα. Ξαρτάται τι παραγωγό θες. Αν θες ένα παραγωγό, θα σε παίξει το ράδιο, έχει ένα εμπορικό κριτήριο διαφορετικό από το δικό σου. Αν θες ένα παραγωγό. Που είναι απλά ένας υπάλληλος κάπου που μπορεί να μην πολύ ασχοληθεί, θα τρέξει το μεροκάμα τότε να φύγει, δεν θα σου κάνει τίποτα. Αν θες ένα παραγωγό όμως που το σέβεσαι σαν μουσικό και σαν παραγωγό, εκεί θα την ακούσεις. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πώς θα την επιλέξεις. Άρα, ωραία. Επειδή όλοι είστε από διαφορετικές φάσεις της σκηνής στην Ελλάδα, θέλω να μου πείτε ποια ήταν και είναι τα βασικά στηρίγματα της σκηνής και αν έχουν αλλάξει από παλιά, από τότε που άρχισε ο καθένας μέχρι τώρα. Στηρίγματα τι είναι. Στηρίγματα. Στηρίγματα, όχι υλικά. Δηλαδή θέλω να πω υπάρχουν ας πούμε άλλα group που στηρίζεστε ο ένας τον άλλον, ήταν αλλιώς τα πράγματα παλιά, ήταν πιο αλληλέγγυα, τώρα δεν είναι έτσι, ενώ τέτοια πράγματα. Υπήρξαν σκηνές. Σκηνές, ωραία. Στη σκηνή που δραστηριοποιήσετε εσείς και το κάνετε και παλιότερα. Οι σκηνές έχουν μια ιστορία στην Ελλάδα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, κάθε φορά που η μια σκηνή σβήνει, ξεκινάει μια άλλη, άρα υπάρχει μια λογική συνέχεια. Αλλά η Ελλάδα, επειδή δεν είχε ποτέ κοινό που μπορούσε να στηρίξει εμπορικά μια σκηνή, έχει αυτή την ομορφιά, αν θέλεις, το ότι η αλληλεγγύη μες στη σκηνή είναι και από το κοινό και από τις μπάντες. Δηλαδή, 9 στις 10 φορές είμαστε ακροατές φίλων μας. Οι φίλοι μας είναι ακροατές μας και παίζουν και αυτό νομίζω ότι ξέσπασε στη δεκαετία του 80. Δηλαδή η πρώτη φορά που εμφανίζεται σκηνή, όχι ότι δεν υπήρξε στο 70 ή στο 60 στην Ελλάδα, υπήρξαν. Αλλά σκηνή μαζική είναι η δεκαετία του 80. Από τις πρώτες μέρες του ελληνικού πανκ
μέχρι το post. Εκεί υπήρξε ένα κύμα πραγματικά που δημιουργήθηκαν και ανεξάρτητες εταιρείες και μια φιλοσοφία ολόκληρη. Και στο τέλος αυτού του πράγματος γεννήθηκε η metal σκηνή της Ελλάδας, η οποία επίσης είναι σκηνή, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας σκηνής. Αυτή είναι, αυτό είναι. Αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Οτιδήποτε παραπάνω είναι τυχαίο. Mm. Δηλαδή, δύο εκπομπές στο κρατικό ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ή τρία κοσμοπολίτικα περιοδικά που θα γράψουν κάτι, αυτό είναι συμπτωματικό. Εγώ πιστεύω ότι, συμπληρώνοντας αυτό που είπε, ότι στηρίγματα για την ελληνική σκηνή, για το πάνκο, θα πω τώρα πιο συγκεκριμένα, ήταν και αυτόνομοι χώροι. Ξέρεις, κάποιοι έχουν κλείσει, ας πούμε, δυστυχώς. Κάποιοι υπάρχουν, καινούργοι ανοίγουν. Εντάξει, τώρα αυτά πάνε λίγο μαζί με, όπως έλεγες, ότι τα άτομα αλλάζουν, οι νέες γενιές, παίρνουν άτομα, νέες ενέργειες. Αυτό είναι καλό, ανανεώνεται. Ίσως το ίδιο γίνεται και με τους χώρους τελικά, ρε παιδί μου. Αν και κάποιοι ήταν πιο διαχρονικοί. Και τα έτη πάνε με τις καταλήψεις μαζί όμως. Πάνε με χέρι-χέρι αυτό. Και τα 90's. Και τα 90's μετά. Τώρα, ξέρεις, ο χώρος έχει χάσει αρκετές, αλλά αυτό πρέπει να δημιουργούνται άλλες. Και νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πάντα υπήρχαν σκηνές στην Ελλάδα. Πάντα και δυνατές και αυθεντικές σκηνές. Και το 80 και το 90 και τώρα πάντα υπάρχουν. Δεν υπήρχε, ας το πούμε, δεν ήταν αυτό το μαζικό, εντάξει, υπήρχαν κάποια group, δηλαδή πηγαίνουν, ας το πούμε, παρέες, δηλαδή αυτοί που γνωρίζονται μεταξύ τους δημιουργούν κάτι. Αυτό φαίνεται πλέον ακόμα περισσότερο τώρα, δηλαδή από το 2000 και πέρα, γιατί ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική είναι πολύ περισσότερος, πληροφόρηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και εύκολη. Τα group είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο καλά, άσχετα αν δεν τα ακούμε εμείς και δεν φτάνουν ποτέ στην επιφάνεια. Αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε group παρέες, δηλαδή όπου και να κοιτάξεις γύρω σου, πάντα κάτι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, επειδή ήταν πιο λίγα τα πράγματα. Ήσταν και μόνοι σας προφανώς. Ήταν πολύ λίγοι. Απλά το 80 είναι η πρώτη αναφορά σε σκηνή. Γιατί, sorry, γιατί το 70 υπήρξαν group. Ναι, βέβαια. Και ωραία group στην Ελλάδα. Απλά το 80 υπήρχε αυτή η μαζικοποίηση για ένα διάστημα που ενεπλάκη με ένα συγκεκριμένο χώρο. Ναι, ναι, σωστό. Και υπήρξε αυτό το κύμα που λέμε. 30, ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή είναι 100-200. Τι 200, βέβαια. Είναι ένα σωρό. Σε όποιο στούντιο της Αθήνας και να πας, είναι όλα κλεισμένα και κάνουν πρόβες μπάντες. Και είναι μπαντάρες. Ναι. Είναι μπαντάρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει. Απλώς δεν φαίνεται αυτό το μαζικό, είτε γιατί δεν υπάρχουν οι χώροι, είτε... Εντάξει, η μουσική βιομηχανία έχει ψοφήσει, ξέρω εγώ, για να το αφομοιώσει αυτό το πράγμα και να το δώσει προς τα έξω, όπως γινόταν κάποτε. Απ' την άλλη, έχουμε ένα μοναδικό κοινό στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλα τα κοινά που είναι μικρά, είναι και πολύ επιλεκτικά. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Wipers. Ναι. Είναι μια μπάντα που στην πραγματικότητα όταν στην Ελλάδα τη λατρεύανε, στην Αμερική δεν τη γνωρίζανε. Ναι. Στον τόπο προέλευσης, έτσι. Έχουμε κάτι για Παλαβά εδώ στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι καθόλου Παλαβά. Είναι σήμα λόγου. Μας τα είναι τελικά όμως είναι πολύ λογικά, γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχε εμπορικότητα σε αυτή τη σκηνή, με αυτή τη σκηνή ασχολούσαν οι ψαγμένοι, αν θέλεις, σε εισαγωγικά. Και υπήρχε πολύ καλό κριτήριο και υπάρχει πάρα πολύ καλό κριτήριο στα αυτιά των ανθρώπων που είναι σε αυτή τη σκηνή και αυτό βγαίνει τώρα, μετά από δεκαετίες ζύμωσης, όπου πλέον πραγματικά εγώ που σε οποίο στούντιο προβάδικο έχω πάει και έχω στήσει αυτή τι παίζει μέσα σε πιτσιρικάδες που δεν τους ξέρω και μένω με το... μου πέφτω σαγόνι, λέω wow. Αυτοί ξέρουν να παίζουν. Ναι, ξέρουν να παίζουν. Yeah. Πάντως τώρα με τη διεύρυνση αυτού του πράγματος που γίνεται, που πάνε περισσότερες μπάντες και περισσότερα live κτλ. Νομίζω λίγο ότι, να σου το πω, και επειδή με το ίντερνετ μπαίνει περισσότερος κόσμος στη μουσική αυτή, το ότι μπορεί ο άλλος να πάει και να ακούσει online όλο το δίσκο του αναδιέξοδο στο YouTube ή να ακούσει Άνφο, το χαφιέ, ξέρω εγώ, από στρες, να μάθει για πολιτική, είναι πιο εύκολο να ενταχθείς, αλλά και ξέρεις, με αυτό παρατηρείται γενικά, ρε παιδί μου, στη μαζική κουλτούρα των ημερών μας, αλλά και να το παρατήσεις πιο εύκολα, δηλαδή να πας στο επόμενο trend που λέμε. Οπότε αυτό νομίζω ότι παρατηρείται, δηλαδή εγώ βλέπω μπάντες που ήταν γαμάτες από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα και ενδιάμεσα, ξέρεις, πέφτει ο κόσμος πάνω, τις εκθιάζει, γρήγορα θα πάει στο επόμενο. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι πάντα γινόταν. Εξέλιξη, ωραίο είναι, evolution. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει όμως να υπάρχει το evolution, αλλά όταν κάποιος αξίζει και όταν κάνει πράγματα και απλά να περνάει
Η μόδα, εντάξει, και αυτό λίγο δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, υπάρχουν πάντα και σταθερές αξίες. Υπάρχουν μπάντες στην ελληνική σκηνή που παίζουν 40 χρόνια ακόμα. Δεν έχει σημασία τι απήχηση έχουν. Η επιμονή είναι πολύ σημαντικό. Για να παίζουν σημαίνει ότι κάτι εκφράζουν, κάποιους εκφράζουν. Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί χώροι. Υπάρχουν κάποιοι must χώροι μεγάλοι, ας το πούμε, οι οποίοι, μη φοβόμαστε να το πούμε, είναι κλεισμένοι από, ας το πούμε, τις παλιές καραβάνες, από μπάντες, ξέρω εγώ, που είναι γνωστοί, με αυτούς που έχουν τους χώρους ή οτιδήποτε. Και περιφέρονται γύρω από εκεί ένα σωρό μπάντες που δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ εκεί, γιατί δεν έχουν τις άκρες ή τα κονέ. Και όλες αυτές οι μπάντες παίζουν γύρω, που παραδείγματος χάρη εμείς μπορούμε να τις παίρνουμε χαμπάρι. Ναι. Δηλαδή κάπου λειτουργεί έτσι το πράγμα. Και έχει σημασία γιατί... Και παίζει, έχει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί μια μπάντα η οποία δεν έχει τα κονέ, δεν έχει τον τρόπο ή δεν της δίνεται η ευκαιρία. Ας σου πω, ξέρω εγώ, και από κάποιους παλιότερους, από εμάς τους ίδιους ή οτιδήποτε, να τους δώσεις μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, ή από αυτούς που έχουν αυτά τα κλαμπ για να μπουν μέσα, να τους δώσουν αυτή την ευκαιρία να φανούν και μπορούν να έχουν να δώσουν πολύ περισσότερα από όλους εμάς. Ναι. Πολύ περισσότερα από όλους εμάς και να πούνε πολύ πιο σπουδαία πράγματα και να κάνουν πιο σπουδαία πράγματα. Όλους αυτούς τους χώρους έχουν κλειστεί από αυτούς που τέλος πάντων τους έχουν κλείσει και οι υπόλοιποι χάνονται. Δεν υπάρχουν οι χώροι. Είναι κάποιοι παραδοσιακοί χώροι που δυστυχώς είναι κλεισμένοι από κάποιους. Εντάξει, τα κονέ στην Ελλάδα και οι κλίκες νομίζω ήταν πάντα. Ναι, στην ουσία και η δυστυχία σε αυτό το πράγμα είναι, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάποια στιγμή, γιατί το έχω ακούσει από παιδιά που μιλάω, πιο μικρούς, ξέρω εγώ, που παίζουν τώρα σε μπάντες, ότι και ένα συγκεκριμένα και γυρίσει πολύ εύστοχα και μου και πήρε, εσείς μου λέει, εντάξει, εσείς μου λέει, αναπαράγεται, ξέρω εγώ, την πολιτική του Ρουσφετιού που υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία μέσα στο rock and roll. Και ισχύει. Και ήταν πολύ αληθινός. Και σε κανένα ντρέπεσαι. Και άμα το έχεις ζήσει, ειδικά. Γιατί, μια διαφορά που υπήρχε με τις δεκαετία του 80 και τώρα, έτσι, νομίζω ότι στην Αθήνα υπήρχε τότε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο οι παρέες και οι μπάντες να εκφράζουν κάποια μουσικά ρεύματα πολύ διακριτά μεταξύ τους. Και καμιά φορά και ανταγωνιστικά. Σε αντίθεση με τις επαρχιακές σκηνές που τις έζησα εγώ καλύτερα που ήταν, δηλαδή στο ίδιο live ήταν τέσσερις μπάντες στην πόλη, η μία έπαιζε thrash metal, η άλλη έπαιζε garage, η άλλη έπαιζε punk. Τέσσερις υπήρχαν, τέσσερις παίζανε. Και γίνανε μαζί. Και βοηθούσε ο ένα τον άλλο. Αλλά κάτι που είναι πιο. Αυτό ξεπεράστηκε αργότερα και στην Αθήνα και αλλού. Δηλαδή νομίζω ότι πια πα σε χώρου που μπορεί να τα δει όλα μαζί, πιο πολλά φεστιβάλ, πιο πολλοί χώροι. Αλλά το πολύ βασικό για εμένα είναι ότι ευθύς εξ αρχής, την δεκαετία του 80, όλη αυτή η σκηνή, σε όλες τις εκφράσεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχε συνδεθεί με κάποια κοινωνικά ριζοσπαστικά ρεύματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι πληρώνουμε την εποχή της Χούντας ακόμα, σε όλες τις τέχνες και στη μουσική. Δηλαδή πράγματα που ήταν απαγορευμένα από το 67 μέχρι, μη σου πω, μέχρι το 80 που ήρθαν οι πολλοίς, η πρώτη συναλία που γίνει στην Ελλάδα, και ξαφνικά το 80 σκάνε όλα μαζί. Και λόγω του πρώτερου έντιμου βίου, ας πούμε, συνδέονται με ριζοσπαστικά πράγματα. Και αυτό το βλέπεις ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή για μένα δεν είναι τυχαίο το γεγονός σε ένα χώρο που δεν κινούμαστε εμείς. Η μεγαλύτερη black metal μπάντα της Ελλάδας, που έχει παγκόσμια καριέρα, η Rotting Christ, είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που βλέπεις στο black metal έξω, που μπορεί να είναι και φασιστικό. Ναι. Εδώ είναι κάργα αντιφασιστικό και οι πιο παλιοί οπαδοί τους είναι στην Τουρκία, ας πούμε, είναι πιο δημοφιλής μπάντα. Δηλαδή, και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή, γενικά η σκηνή εδώ έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Έχει ένα μεγαλύτερο πολιτικό πρόσημο. Πολύ. Εννοείς. Ακόμα και αν δεν παίζεις πολιτική. Ναι. Πολύ σαφώς είναι σκηνή. Κινείσαι σε τέτοιους χώρους. Δηλαδή, μεγαλύτερα, το γεγονός ότι δεν έχεις, ας πούμε, και ποτέ μια πολύ μεγάλη μουσική βιομηχανία καπιταλιστικού τύπου, δεν έχεις πολύ μεγάλα φεστιβάλ καπιταλιστικού τύπου, δηλαδή ένα rock wave με το ζόρι πια που τελευταία είναι σαν το θερινό τμήμα του Νότου. Αλλά τα μεγαλύτερα φεστιβάλ είναι τα πολιτικά φεστιβάλ. Το αντιρατσιστικό και διάφορα, αλλά αντιεξουσιαστικά. Εκεί ζημώνονται οι μπάντες. Εκεί είναι βουλευτική αριστερά και εκεί ζημώνονται. Και ακόμα και εκεί είναι το big event, α πούμε, για εμάς είναι αυτό. Έχει γίνει έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, επειδή είναι και τσάμπα. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα θέμα. Είναι ένα βρόχο που δεν τελειώνει ποτέ. Και
ήταν έτσι από τότε που με θυμάμαι σε αυτή τη σκηνή και νομίζω ότι θα συνεχίσει για πολλά χρόνια αν δεν σπάσει κάπου. Είναι αυτός ο βρόχος. Δεν φέρνει λεφτά, δεν το βάζω στο μαγάζι. Αποτέλεσμα, δεν δίνεις σανίδι σε μπάντες που πραγματικά αξίζουν. Και ξέρεις, το σανίδι έχει σημασία. Δηλαδή είναι μια μπαντάρα, ας πούμε, θα γίνει 100 φορές μπαντάρα όταν θα πατήσει, ας πούμε, μια μεγάλη σκηνή. Όταν της δώσεις τα βάτ που της αξίζουν, το φωτισμό που της αξίζει, τον καλό ήχο, τον ηχολήπτη που δεν θα είναι ο σκυλάς που έχει στήσει με τρία σπασμένα μόνιτορ, ας πούμε, έχει σημασία. Αλλά αυτός ο βρόχος είναι ατέρμονας. Και η απέτηση είναι, εντάξει, έλα πιτσιρικά να μου γεμίσει το μαγαζί για να πληρώσει και για να παίξει. Είναι λίγο αηδία αυτό. Δύσκολο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε δώσει αυτή την απάντηση. Τέλος πάντων. Στο Σωτήρι, στο Ρέγκο. Τέλος πάντων. Στην underground σκηνή blogspot.gr, σε μια συνέντευξη. Νομίζω ο Σωτήρις το είχε πει. Είχε πει ότι εξάλλου το punk δεν είναι τόσο κυρίως μια μουσική φόρμα, όσο ένας τρόπος να στέκεσαι στα πράγματα. Αμεσότητα, ενέργεια, δύναμη, τροφή για σκέψη και παρακίνηση. Και θέλω να μου πείτε με βάση το παραπάνω που το είπε ο Σωτήρις, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω αν το παίρνω. Εσύ νομίζω το πες, αλλά τέλος πάντων. Δεν παίρνω και όρκο τώρα. Είχα πει πολύ. Δεν θα ρωτήσω αν υπάρχουν punk groups σήμερα με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί φαντάζομαι ότι θα μου πείτε ότι υπάρχουν. Δηλαδή με την κουβέντα που κάναμε πριν, προφανώς υπάρχουν. Θέλω να ρωτήσω όμως με τη λογική ότι το punk, έτσι όπως το είπε ο Σωτήρης κάποιος άλλος, δεν είναι κυρίως, ας πούμε, μια μουσική φόρμα, αλλά μια στάση απέναντι στα πράγματα. Μπορούν δηλαδή τραγούδια με pop φόρμα να είναι punk. Το hip hop δεν είναι. Στις αρχές του δεν ήταν μια. Βγάλε τη φόρμα, γύμνωσε το από τη φόρμα. Και πάρε το πρώτο αμερικάνικο hip hop, ας πούμε. Την εποχή που παίζανε noise, ας πούμε, και που η στίχη ήταν άκρος πολιτικοποιημένη και αντιρατσιστική. Αυτό δεν είναι punk attitude. Για μένα είναι, και όπως και για μένα και το αρχαϊκό low bap που παίχτηκε εδώ ή το πρώτο hip hop που παίχτηκε στην Ελλάδα. Για μένα, εγώ όταν άκουσα πρώτη φορά ελληνικό hip hop, τώρα δεν μπορώ να ονοματίσω, είναι πάρα πολλές μπάντες, αλλά έπαθα σοκ. Λέω, okay, αυτό είναι punk με έναν άλλο τρόπο. Και πρέπει να ξεγυμνώνεσαι και από τη φόρμα, γιατί είναι ουσία του punk να μπορείς να ξεκολλήσεις και από τη φόρμα. Να την αμφισβητήσεις και αυτή. Ναι. Άλλωστε, όταν ξεκίνησε και το punk, κανείς δεν έπαιζε διά με τον άλλον. Ο καθένας έπαιρνε μια κιθάρα και έπαιζε το δικό του. Σωστό. Μίλαγε για το δικό του. Μίλαγε για το. Ακόμα και στο ντύσιμο. Ναι, ούτε εκεί. Τέλος πάντων, επειδή το punk ήταν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μόδα, ήταν μουσική, ήταν τέχνη, ήταν ζωγραφική, ήταν χίλια δύο πράγματα. Στην ουσία αυτό που ήσχε ήταν το do it yourself, δηλαδή κάντο μόνος. Κάνε αυτό που έχεις, δηλαδή κάντο μόνος. Αυτό ήταν που ήσχε. Αυτό γίνεται και τώρα. Βέβαια έχει εξελιχθεί και καλά έχει κάνει και έχει εξελιχθεί. Εντάξει, τώρα μην είμαστε σαν το κουκουέ που εξετάζει, ξέρω εγώ, για κάτι και επανάσταση. Δηλαδή τα πράγματα εξελίσσονται, προχωράνε. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με το Σωτήρι ότι το hip hop όταν ξεκίνησε ήταν το punk της εποχής του, το ότι και οτιδήποτε εκφράζει τον έφηβο. Ναι, ακριβώς αυτό. Απευθύνεται στον έφηβο και ο έφηβος μπορεί και εκφράζει την οργή του, την αμφισβήτησή του απέναντι σε μένα που είμαι κατεστημένο πια ή σε όλα τα άλλα, είναι punk. Εμείς δεν είμαστε punk, εμείς είμαστε κατεστημένοι. Σαφώς και είμαστε. Εμείς παίζουμε από φορμαλιστική άποψη κάτι παροχημένο, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι, εμείς δεν είμαστε punk, δεν κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Εμείς περνάμε δεν καλά. Δεν κάνετε το punk της εποχής εκείνης, ας πούμε, πάνω κάτω. Καλά, ούτως ή άλλως δεν κάνουμε το punk της εποχής. Δεν υπάρχει το punk της εποχής εκείνης. Όχι, σαν ηχητικά. Μόνος ρετρό υπάρχει. Ήχος, έστω και έτσι, ναι. Εντάξει. Ναι, βιντάζ. Ναι, βιντάζ, αυτό, εντάξει. Και πάλι δεν γίνεται, επειδή γίνεται punk στο βαθμό που το παίζουμε με ειλικρίνεια και με αυθορμητισμό. Ναι, αυτό το πράγμα. Και χάνει να μας αρέσει αυτό. Και αυτό να ξέρουμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Υποθέτω ότι μετά το Grants δεν υπάρχει punk. Ναι, θα μπορούσαμε να παίζουμε σκα με τον ίδιο τρόπο. Αλλά να βγαίνει αυτό ο αυθορμητισμός και ενέργεια. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την ειλικρίνεια. Και για μένα, ας πούμε, πιο punk από όλους ήταν ο Johnny Cash. Φυσικά. Ο Bob Dylan, ας πούμε. Punk εικόνα είναι ο Johnny Cash. Δεν έχει παίξει punk με την έννοια τη μουσική. Τη φορμαλιστική σε καμία. Αλλά είναι ο πιο ειλικρινής καλλιτέχνης που έχω ακούσει ποτέ. Γενικά, την απάντηση στην ούδηση των Grants σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα πράγμα που χάρηκα στο Grants είναι ότι το Grants ξύλωσε όλες τις ετικέτες, που σαν να παίρνει τα ρούχα να ξυλώνει τις ετικέτες. Την punk, την metal. Τα πάντα. Τα ξύλωσε όλα και είπε: OK, it's rock and roll. Και αυτό είναι. No.
ξανά από την αρχή. Δηλαδή και αυτό είναι μια punk κίνηση. Αν θέλεις, οι φιλοσοφίες δεν έχουν σχέση με τη φόρμα. Είναι μεγάλο λάθος να μπλέξεις τη φιλοσοφία ενός κινήματος ή την άποψη ενός κινήματος με τη φόρμα. Η φόρμα καταστρέφει. Είναι αυταρχικό πράγμα και είναι και φασιστικό πράγμα. Απλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, αλλά απ' την άλλη. Και εγώ και πάλι μπορεί να είμαι προκατελημένος, αλλά νομίζω ότι το punk είναι η πιο ιδανική μουσική για να το μεταφέρεις αυτό. Δηλαδή εντάξει, συμφωνώ. Τι σα είπαμε πριν. Θέλει να πει ότι περνάμε απλά καλύτερα με αυτό. Αυτό μας αρέσει να πει. Δηλαδή όταν μπαίνουμε και κάνουμε πρόβα, μην νομίζετε ότι έχουμε δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Κατά καιρούς αστειευόμαστε και φάνηκε. Δεν μπορούμε βασικά. Τόσο απλά. Ξέρεις, το punk έχει την επιτυχία. Ξέρεις, είναι αυτό που παίζεις διάφορα και ξαφνικά ξαναγυρίζεις εκεί στα 300 και λες, wow, I feel good. Έχει την αμυσότητα και την απλότητα που μπορεί να πάρει το πιο χαζό πράγμα, το πιο απλό και να το κάνει slogan, να το κάνει άμεσο, να το μεταδώσει. Ξέρεις, δηλαδή κάτι γίνεται εκεί πέρα. Το μήνυμα που μπορεί να το έχει, όπως είπαμε και το rap, μπορεί να το έχει ο Johnny Cash και εγώ το ξέρω αυτό. Αλλά με αυτή τη μουσική γίνεται γροθιά, ξέρεις. Βγαίνει πιο εύκολο προς τα έξω. Να αναρρίσκεται το ανάποδο, ότι μπορεί να αποσυνθέσει το πιο σοβαρό πράγμα του κόσμου. Να πάρει δηλαδή την πιο σοβαρή δήλωση και να την διαλύσει, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά εντάξει, γιατί δεν υπήρχε και καμία ιδιαίτερη φιλοσοφία τώρα, μην τα θεοποιούμε τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε το πάνω, όταν ξεκίνησε και όταν γινόταν ό,τι γινόταν, δεν υπήρχε τίποτα έτοιμο, δεν υπήρχε καμία φιλοσοφία. Μετά κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, όλοι αυτοί τα κάνανε. Η ανάλυση όλοι είναι αυτή, αυτοί, όλοι αυτοί το βάλανε σαν ένα καλούπι, κάπως έπρεπε να για να το πουλήσουν στην τελική. Αν υπήρχε κάτι και αυτό έγινε. Αν υπήρχε πάντως κάτι κοινό σε όλους αυτούς που ονομαστήκανε πάντα, είναι ότι θα το κάνω μόνος μου και δεν θα πάω στο 2 όπως πήγανε εκείνη την εποχή, Genesis, αυτό που νόμιζε, τέλος πάντων, μην το λες. Γιατί υπήρχε πολύ art school από πίσω, παραδείγματος χάρη. Την ετικέτα punk την έβαλε ο Λουρίντ, έτσι. Ναι. Ο Λουρίντ έπαιζε με τον Τζον Κέιλ. Ο Τζον Κέιλ είναι λόγιος μουσικός. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Ο Λουρίντ δεν ήταν όμως. Ο Λουρίντ δεν ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι και η ετικέτα είναι μια ετικέτα. Είναι μια σφραγίδα, ας πούμε, καυτή. Όπως βάζουν στα μοσχάρια. Οι ετικέτες είναι barcode. Η μουσική βιομηχανία πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να το ονομάσει κάπως. Να βάλει στα ράφια των καταστημάτων να πάει να διαλέξει τον κόσμο. Εντάξει. Είναι όμως τα βόδια αυτό. Οκ. Πιάσατε το υπονοούμε. Από όλα αυτά καταλαβαίνω ότι το punk, ας πούμε, είναι κάτι σαν να επιστρέψει την ουσία των πραγμάτων. Αυτός ο μηδενισμός, του κοντέρα, ας πούμε. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό, βάσιμα, ποια είναι η ουσία, λέει, των πραγμάτων που μας λέει το punk ότι πρέπει να επιστρέψουμε. Σε ποια ουσία? Δεν υπάρχει. Η αμφισβήτηση είναι η ουσία του punk. Τελικά, ας πούμε, το προκύμισε εκάστοτε εξουσίας, γιατί και στην τέχνη υπάρχει υπό αυτή την έννοια εξουσία. Ναι. Γι' αυτό είπα πριν και... Η ουσία των πραγμάτων είναι το να πιστεύεις, το να είσαι ουτοπιστής. Ουτοπία. Η ουτοπία είναι αυτό που μας κάνει να κινούμαστε, να προχωράμε. Αν δεν πιστέψεις σε κάτι άπιαστο που δεν μπορείς στην ουσία ποτέ να το πιάσεις, δεν προχωράς. Γιατί όταν θα πιάσεις κάτι, θα μείνεις και εκεί. Θα μείνεις στάσιμος και θα σαπίσεις. Η ουσία όλων των πραγμάτων είναι να πιστεύεις στην ουτοπία. Και η μεγαλύτερη ουτοπία να πιστεύεις στον εαυτό σου, έτσι. Ακράδαντα. Δηλαδή, πραγματικά το punk το έχει αυτό μέσα. Το punk έχει πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της... Πώς να σου πω, είναι σαν να αυτασφαλίζεσαι κατά κάποιο τρόπο. Σαν να δίνεις την ασφάλεια στον εαυτό σου ότι είμαι αυτό και είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης. Το έχει αυτό και αυτή η μεγαλύτερη ουτοπία. Και το να σε αμφισβητήσει ταυτόχρονα. Ναι, αυτό είναι η σχιζοφρένεια του πάντα. Γι' αυτό μας αρέσει, κατάλαβες. Είμαστε πολύ σταθερήτικοι. Τι λέγαμε τώρα. Ο Γιώργος, τι λέει. Εντάξει, όχι. Δεν δράμερ, δεν λέει. Ό,τι του πει ο Νίκος που είναι μπασίστα, θα κανονίσω. Έτσι, μου μεταφράζει αυτά που λένε οι άλλοι και στην γλώσσα μου, για να το καταλαβαίνω. Εγώ όμως ορίζω την ουτοπία σαν κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος, είναι ένας στόχος που βάζεις, αλλά θες και λίγο να την αγγίζεις. Δεν μπορεί, δεν θα τον κατακτήσεις ίσως ποτέ, αλλά αυτό που σε κρατάει στον δρόμο είναι ότι τον βλέπεις μπροστά σου και τον ψιλοπιάνεις, τον αγγίζεις, σου φεύγει. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια άλλο. Όπα, όπα, το πήρε. Μα κάπλωσες, μεγάλη. Είναι λίγο στραβά, το ψιλοπιάνεις. Δηλαδή πρέπει να... Γιατί το λέω αυτό, γιατί άμα θεωρείς ότι είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να φτάσεις, τότε μπορείς να κάνεις και κάτι που είναι πολύ πιο κλειστοφοβικό, πολύ πιο ελιτίστικο. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα πας πουθενά. Το πάντα το κάνει.
ναι, και ταυτόχρονα σου δίνει και ενέργεια να πας κάπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν κάθεσαι κάπου να κλείσει τη μοίρα τίποτα, δεν θα φτάσεις εκεί. Παλεύεις. Ναι. Βγαίνει, προκύπτει το μανιφέστο, ας πούμε, όχι επειδή πηγαίνεις επειδή το, αλλά βγαίνει γιατί προχωράς, είσαι στον δρόμο και προχωράς. Και βγάζεις συνέχεια κάτι καινούριο. Και βγάζεις κάτι καινούριο, ναι. Και αλλάζεις επίσης, γιατί είσαι σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Δεν γίνεται να μείνεις ο ίδιος. Ό,τι μένει ίδιο κλείπει. Εγώ από αυτό που καταλαβαίνω και όπως τα λέμε όλοι, για τον καθένα το punk είναι κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Μέσα όμως από αυτό το πνεύμα, ξέρεις, θα το πούμε μηδενισμό, θα το πούμε αμφισβήτηση, θα το πούμε αναζήτηση, δεν ξέρω. Είναι 1002 πράγματα. Αλλά αρχίζοντα από αυτή την αυτονομία με την καλή έννοια ότι πιστεύεις στον εαυτό σου και ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάποια νόρμα να ακολουθείς συγκεκριμένη στη ζωή, να γίνεις αυτό ή εκείνο. Μπορεί να είναι το ουτοπικό, μπορεί να είναι το να ζεις αυτή τη στιγμή και να την ευχαριστιέσαι. Και για τον καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τα βιώματά του, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά σίγουρα συγκλίνουμε σε αυτό, στο ότι είναι κάτι προσδιόριστο που θες να αυτονομηθείς. Δεν θες να είσαι με την εκεί κοινωνία, με αυτό που όλοι συμφωνούν, κάνουν τέτοια πράγματα, τρώνε τέτοια πράγματα, καταναλώνουν τέτοια πράγματα. Ξέρεις, ζουν μέσα σε ένα κουτάκι. Από εκεί πέρα αρχίζεις από εκεί και ψάχνεις να βρεις, ξέρεις. Εντάξει, ήταν και σαν αυτό που έλεγε ο Ρότεν στο Anarchy in the UK, το πώς ξεκινάει το τραγούδι. Είμαι αντίκριστος, δεν ξέρω τι θέλω, αλλά ξέρω πώς να το πάρω. Ποιο έφηβος πεθαίνεις. Ναι. Αυτό ήταν. Μα αν βάσιμα υποθέσουμε ότι σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες παράγεται ουσιαστική τέχνη. Μέσα από συγγνώμη. Αν βάσιμα υποθέσουμε ότι σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες παράγεται ουσιαστική τέχνη. Δηλαδή, μορφές τέχνης που θα έπρεπε ή τα λένε έξω από τα δόντια. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν τέτοιες μορφές μουσικής τέχνης σήμερα. Γκρουπ, άνθρωποι που να τα λένε έξω από τα δόντια, να προσπαθούν τουλάχιστον. Και να μην τις βλέπουμε εμείς, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Ναι. Η τέχνη σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας λειτουργούσε έτσι. Και αν το πάρεις και πιο στενά στην ιστορία του ροκ, αν δεις σε κάθε δεκαετία της ιστορίας του ροκ, υπάρχουν συγκεκριμένα κινήματα και συγκεκριμένες εκφράσεις που αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη άποψη της κοινωνίας. Και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή. Αδιαφεσβήτητα υπάρχουν. Το αν τώρα έχεις επαφή με αυτή τη σκηνή των πιτσιρικάδων ή δεν έχεις, αλλά εκεί γεννιέται, έτσι. Είναι σίγουρο ότι είναι η σκηνή του έφηβου. Κάπου εκεί κρύβεται. Ναι. Αυτό θα ισχύει και στα εικαστικά και στην κληπτική και σε οποιαδήποτε τέχνη. Και στη λογοτεχνία είναι σίγουρο και είναι επίσης σίγουρο ότι συμβαίνει όλο και περισσότερο και τοπικιστικά. Ανάλογα με το ποια περιοχή του κόσμου αντιμετωπίζει ποια κρίση και ποια προβλήματα. Είναι σίγουρο ότι η τέχνη που γεννιέται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι διαφορετική από τη τέχνη που γεννιέται στο Βερολίνο. Ναι. Είναι διαφορετικοί οι κόσμοι. Εντάξει, αλλά επηρεάζουν. Επικοινωνούν. Υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό πάντως στις μέρες μας. Υπάρχει αυτό που λέει ο Σωτήρης. Απλά σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες, δεν είναι τόσο φορμαλιστικό. Δηλαδή, δεν λες το κίνημα το hippies. Ήταν κάτι λίγο πολύ ενιαίο. Ή το κίνημα της punk στην αρχή. Τώρα μπορεί να το δεις αυτό το πράγμα, τον τρόπο που στέκεσαι στα πράγματα, την punk αισθητική, στα πράγματα, σε όλα τα ρεύματα της μουσικής. Υπάρχουν άνθρωποι και πραγματικά σε όλα τα ρεύματα της μουσικής. Δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο ρεύμα να πεις ότι αυτό ξεχώρισε. Μάλλον καταλήγουμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Έπεται το όνομα, έπεται. Mm. Δηλαδή, mm. πέντε χρόνια μετά θα βγει ένα όνομα για αυτό που πέντε χρόνια δεν ξέρω, πριν ήταν. Δεν είναι εύκολο πια να βγει, γιατί δεν υπάρχει και μια ενιαία ιδεολογία να το προσδιορίσει. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι, στέκονται στα πράγματα έτσι και αντιμετωπίζουν πιο επιθετικά θες αυτό που τους πειράζει, τους καταπιέζει και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι σε όλα τα ρεύματα της μουσικής πάλι και της τέχνης που πάνε με το καθεστώς. Τα τελευταία 2-3 χρόνια πολύ έντονα που στην Ελλάδα που γίνεται ταξική πόλωση αυτή που έχεις τώρα βλέπεις να απομυθοποιούνται καλλιτέχνες που τους είχες κάπου. Με τον Ταλάρα μιλάς. Ποιον Ταλάρα, ο Ταλάρας εκλέβησε εκκλησία με τον Ταλάρα. Εγώ λέω για πραγματικά αξιολόγους καλλιτέχνες. Στο καλλιτεχνικό τους εγώ. Ο Ταλάρας φτιάχτηκε για να μπορεί να βρίζει οπανούσεις. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό γεννήθηκε. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος. Μπορεί να είναι φτιαγμένο στο εργαστήριο δηλαδή. Παίζει, ναι. Ο Ταλάρας σωλήνα, α πούμε. Λοιπόν, πολλοί Ταλάρες. Και σε όλα τα είδη της μουσικής.
Και αυτό είναι αλήθεια. Και σε εμάς. Και σε εμάς, ναι. Και ακόμα και στην, στο μικρό κόσμο το δικό μας. Δηλαδή, δεν το λέω διεθνές. Διεθνώς. Είναι ακόμα... αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι κλεισμένα όλα. Μην νομίζεις, και ντιβίτσες υπάρχουν, και ρουβίτσες υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν και σε... Και, δηλαδή, μην τα βλέπουμε αγγελικά πλασμένα, δηλαδή το underground ή οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο αγγελικά πλασμένο, είναι... Και αυτό αναπαράγει πράγματα που υπάρχουν παντού. Ναι. Και πολύ έντονα κιόλας. Και το άσχημο είναι ότι φαίνονται γιατί είναι μικρό κόσμος. Και επίσης το άσχημο είναι ότι δεν θα έπρεπε να γίνονται κάτι. Εννοείται ότι πας να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και αλλά το χειρότερο είναι ότι επειδή είναι μικρό κόσμος, πολλές φορές καταπιέζεσαι και λες μην μιλήσω ρε πούστη. Ναι, μην καταστρέψω αυτό που είναι τόσο μικρό τώρα για το μαλάκα. Αλλά ξέρεις, από ένα σημείο και πέρα. Αλλά ο μαλάκας είναι παρόν, έτσι. Παντού είναι παρόν. Ναι, ο μαλάκας πάντα παρόν. Είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Αλλά όποιος νομίζει ότι η δικιά μας σκηνή τέλος πάντων είναι καθαρή. Είναι καθαρή παπάρια. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό. Γιατί νομίζω ο Σωτήρης είχε πει ότι όταν πρώτο ξεκινήσατε. Ότι όταν πρώτο ξεκινήσατε, νομίζω αναφερόσουν στους αδιέξοδο, υπήρχαν άνθρωποι που εισέπρεπε το πανκ ως μόδα. Ναι. Και ο Νίκος το έχει πει αυτό, μην νομίζεις. Ωραία. Και είπες ότι δεν θέλατε, ρε παιδί μου, να γίνετε η βασιλιάδες των ηλιθείων. Αυτό το έχει πει ο Σωτήρης. Αυτό το έχει πει ο Σωτήρης και νομίζω από εκεί πήρε και το τίτλο το ντοκιμαντέρ, έτσι. Άρα, φαντάζομαι ότι όπως και τότε, υπάρχουν hipsters στη μουσική σκηνή που παίζετε εσείς. Όπως υπήρχαν και τότε. Μήπως και σήμερα είναι περισσότεροι, δεν ξέρω. Δεν έχετε γράψει κανένα τραγούδι για τους χιούπστερς. Κοίταξε, το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς τότε επειδή ήταν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να σκεφτείς ότι απευθυνόμαστε σε ένα punk κοινό. Κοινό, δεν θέλω να λέξει κοινό. Σε ένα κόσμο, κόσμο που μας άκουγε, οι οποίοι ήταν τώρα 60-70% άνθρωποι, οι οποίοι γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Ξαφνικά βρεθήκαν άλλοι χίλιοι οι οποίοι δεν είχαν, όχι όλοι, που πάρα πολλοί από αυτούς δεν είχαν καμία σχέση, αλλά ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα. Σταματάς να παίζεις, ό,τι είχες να πεις το είπες. Το πράγμα, κακά τα ψέματα, όταν γίνεται μαζικό, χάνει και την ουσία του. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα παίζεις καθαρά για ευχαρίστηση δική σου, για όσους σε γουστάρουν και όσους γουστάρεις. Προσπαθείς να σε... Ξεπερνώντας μέσα από όλα αυτά τα χρόνια τόσα πράγματα, προσπαθείς να είσαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Γιατί και λέω προσπαθείς να είσαι, γιατί δεν μπορείς να είσαι και απόλυτα ειλικρινής. Εντάξει, δεν είναι ούτε φωτοστέφανα έχουμε ούτε τίποτα. Κολλόπεδα είμαστε και προσπαθούμε να γίνουμε και καλύτερα. Προσπαθούμε να γίνουμε και καλύτεροι, ξέρεις, με τον καιρό καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι που ισχύει. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η διαφορά. Τότε ναι, αυτό έπρεπε να σταματήσει τότε, γιατί αυτό που πήγε ο Σωτήρης, δηλαδή ήταν ένα ηλίθιο πράγμα, δηλαδή να μιλάς για μια επαναστατικότητα που σε αυτούς που απευθυνόσουν δεν ίσχυε πια. Όχι, ήταν. Ο αρχηγός είπε, πέστε στο πηγάδι, ου, στο πηγάδι. Ναι, αρχίζεις και δεν σ' αρέσεις, δηλαδή. Πώς τώρα να σου τα πράγματα είναι και διαφορετικά. Και φαίνεται και από το. Και επίσης είναι διαφορετικό την εποχή που. Δεν λέω ότι εφευρέσαμε κάτι. Αλλά έχεις την ψευδέστηση ως έφηβος, επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, ότι το εφευρίσκεις. Εν πάση περιπτώσει, αν μιλήσουμε ειδικά για τους αδιέξοδο, υπάρχουν δύο ρυθμίες. Δηλαδή, οι αδιέξοδο έχουν επηρεάσει, ας πούμε, φιλανδικές μπάντες. Ναι, φω, ναι. Έτσι. Κάτι έχουν επηρεάσει τους Μπούρζους. Μπράβο, ναι. Ως ο Σύχος. Ναι, ο Σύχος, έτσι. Έχεις ανιδεολογία. Ευτυχώς όχι. Αν και μερικές εκκλησίες έκαιγα, αλλά το ζήτημα λοιπόν είναι ότι είχε την ψευδέστηση. Ως έφηβος και με την κάβλα πάνω, ότι κάτι έχεις κάνει. Και μετά, όταν το βλέπεις να λερώνεται αυτό, δεν το θες άλλο. Mm. Λες ότι, okay, αυτό έχω κάνει, το περιχαρακώνεις μόνος σου. Λες αυτό εδώ, το πράγμα είναι. Τέλος, γεια σας, πάμε αλλού. Για μένα, λίγο το περίεργο είναι γιατί που είσαι στο μεσοδιάστημα, ας πούμε, στα 90s, που μεγάλωσα ανάμεσα σε αυτό που ζούμε τώρα, που λέμε για τους hipsters και όλα αυτά, και ανάμεσα σε αυτό που μεγαλώσαν τα παιδιά. Εμείς όταν μεγαλώναμε. Μπάντες όπως αδιέξοδο, πανκ, ρομάνα, αντίδραση, στρες, όλα αυτά, τα είχαμε σαν μεγαθύρια, ξέρεις, ήταν ιερά, τα ακούγαμε. Ήταν κάτι που ήταν σπάνιο, έπρεπε να το βρεις σε κασέτα, δεν υπήρχε σε βινήλιο, το έγραφε ένας τον άλλον. Οκ, okay, ξέρω εγώ. Και τότε υπήρχαν το αντίστοιχο του hipster, άτομα που τώρα ακούνε λαϊκά. Και στη γενιά σας υπήρχαν. Και στο μεσαίωνα. Στο μεσαίωνα δεν υπήρχαν αντίστοιχοι hipsters, ξέρεις. Απλά τώρα για μένα, αυτό που βλέπουμε που γίνεται με το ίντερνετ και τη μαζικοποίηση γενικά της κουλτούρας και του πολιτισμού.
αυτό διωγγώνεται. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι ξέρεις, πορώνονται, ξέρω εγώ, ξέρεις, αναρχοπάνκα, διέξοδο, ξέρω εγώ. Πήρε 5 δίσκους, το χρόνο πάει σε κάτι άλλο. Είναι η εξέλιξη, αλλά είναι και λίγο, ξέρεις, fake, ρε παιδί μου. Δεν θα μου φάνει περίεργο, άμα, ας πούμε, σε ένα σκυλάδικο σκάσει γκόμενα με μπλουζάκια διέξοδο. Δηλαδή τώρα στις πάνξεις αμπλίες, θα δεις και τα... Χωρίς μπλουζάκι Ραμόνς δεν μπαίνεις πλέον στο σκυλάδικο, έτσι. Είναι must. Ναι, και η Στάι φόρεσε τσεγκεγουάρα, ας πούμε. Δηλαδή... Αυτό γίνεται, δηλαδή, λίγο και μπερδεύονται τα πράγματα και, ας πούμε, και αυτό το πάνκ χάνει λίγο από την ουσία του, γιατί το mainstream, οι hipsters, όπως θες να το πεις, μπαίνουν και θέλουν ένα κομμάτι και από αυτό, να το τσεκάρουν. Δηλαδή, όπως αυτό που λένε για τη Lady Gaga που βγήκε σε βίντεο κλιπ με πέτσινο, ξέρω, στις φυλακές και είχε... Τύχε Doom, αυτό, ας πούμε. Λες έλεγχο, δηλαδή, μέχρι και αυτό, ξέρεις. Από εκεί και πέρα... Έτσι το αστείο είναι ότι μπορεί να ακούει Doom, δεν είναι το θέμα εκεί. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Το πήρε παιδί, ωραία γραμματοσυρά και τελειώσει. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα πια, που γενικά οι ταχύτητες έχουν αλλάξει, που όλα γεννιούνται και πεθαίνουν γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα από πριν. Δηλαδή, όλα κάνουν τον κύκλο τους πολύ σύντομα. Και μετά βγαίνει κάτι άλλο. Και γι' αυτό ο κόσμος περνάει από το ένα στο άλλο, από το ένα στο άλλο. Δεν υπάρχει μια διάρκεια. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ζύμωση. Mm. Όλα να είναι λίγο πιο εφημέρα. Πιο... Και η ταχύτητα της πληροφορίας είναι ασύλληπτη. Κάτι που... δεν υπάρχει ζύμωση, δηλαδή δεν υπάρχει. Κάκα τα ψέματα μέσα σε όλη αυτή την ταχύτητα δεν βλέπει να συνειδητοποιήσει. Προσπαθήσω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό από όλους μας εδώ, έτσι. Συμπεριλαμβανομένου και του κάμερα, μάλλον. Πόσοι προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα δίσκο που κυκλοφορεί ολόκληρο? Εγώ. Το παλεύω. Το παλεύω. Ναι, εντάξει, δεν. Αλλά με τους τόσους δίσκους που κυκλοφορούν και γύρω από προσδοκία. Και με την ευκολία πρόσβασης. Συνήθως τα ακούσματα είναι επίπεδου single πλέον. Καθαρά δηλαδή δεν προλαβαίνεις να πεις ότι. Γιατί όταν κάθε μέρα κυκλοφορούν παγκοσμίως χιλιάδες δίσκοι. Εντάξει, ναι. Είναι αδύνατο να. Του οποίου μπορεί να αναψάνεται και στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένα καλό. Αυτό είναι και κακό όμως ταυτόχρονα, γιατί χάνει την μπάλα κάποια στιγμή. Εντάξει, καλό είναι. Η διακίνηση πληροφορία. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνει να τη διαχειριστεί. Αυτό είναι. Δηλαδή σου πέφτει ένα πανωτά. Συμφωνεί, αλλά αλλάζει. Να σου πω κάτι, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ακούς μουσική. Μήπως δεν ακούς όμως τελικά. Ακούς. Απλά αλλάζει το μέσο. Το ένα πα στο άλλο. Αλλάζει το μέσο. Γιατί παλιά έπαιρνε ένα δίσκο. Ναι, και αν δεν τον άκουγε. Και αν τον άκουγε όλη παρέα 7 φορές, ας πούμε, δεν τελείωνε. Στον έγραφο άλλο, στον τον έγραφο εσύ τον άλλο, τον ακούγατε. Να σου θυμίσω ότι βάσει αυτού γραφόντουσαν και οι δίσκοι. Αργότερα κασέτες, περισσότερη πληροφορία, γιατί έκανες mixtape. Δηλαδή έγραψες μια κασέτα και έγραψες 10 επιλογές από αυτό, 5 επιλογές από εκείνο. Μετά ήρθε το CD. Φτηνό, μέσα το πετάω, δεν γρατζουνίζεται, δεν με νοιάζει, χαίστηκα. Πιο ευτελές, πιο πολύ πληροφορία. Τώρα έχεις το ίντερνετ. Τα μέσα είναι οι αλλαγές. Αλλάζουν τη ζωή και τον τρόπο, που σημαίνει ότι και η μουσική γράφεται πιο με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που... Επειδή κάνεις μια σύγκριση με τους hipsters του τότε και του τώρα. Νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε hipsters του τότε. Τότε ήταν fashion victims, σε ρεύματα. Το hipster είναι κάτι καινούριο για εμένα. Δηλαδή είναι εκεί που... Πολύ καινούριο. Εντάξει, ο fashion victim είναι πάντα ένας επιφανειακός άνθρωπος. Ακολουθάει κάποιους για λόγους μιμητισμού, δεν έχει καταλάβει, κάποια στιγμή το αποβάλλει. Ο hipster κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Και επικίνδυνο. Είναι μια μεταμοντέρνα κατασκευή. Έχουν ξεπεραστεί ιδεολογίες, οι τάξεις, οι απόψεις, τα πάντα, λέει. Όλα σχετικά. Λέει ο hipster. Έτσι λέει. Ναι. Και είναι πολύ cool να σε ναζί, γιατί ήμουν ναζί πριν από σένα. Κόβει διάφορα έτσι εκλεκτικιστικά από εδώ και από εκεί, στη μουσική, στην τέχνη, στον ντύσιμο, στην πολιτική στις απόψεις, ότι και καλά κάνει κάτι καινούριο. Στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα. Ναι. Δεν έχει άποψη. Είναι η άποψη της κοινής γνώμης που τη διαμορφώνουν τα κανάλια. Ο hipster είναι ο προπομπός του φασισμού. Είναι άλλο πράγμα. Και δεν είναι και τυχαίο ότι στην Γερμανία και στην Αυστρία. Στις μέρες μας, τουλάχιστον, οι Ναζί δεν βγαίνουν πια με άρβυλα και με ξυρισμένα. Όχι, όχι. Οι Ναζί είναι με γενιάδες, γυαλάκια μεγάλα. Βγαίνουν ως hipsters. Βγαίνουν ως hipsters, είναι nipsters. Διότι θεωρείται cool αυτό. Είναι άλλο πράγμα όμως από το fashion victim. Παλιά παίρναγες από διάφορα πράγματα, τα πέριπτες, πήγαινες κάπου αλλού, κάποια στιγμή κατέληγες κάπου. Έτσι. Αυτό που γίνεται τώρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό και έχει και. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, άμα το δεις με μαρξιστικούς όρους που θα το έλεγα εγώ, ότι είναι μικροαστή που διαλύονται. Δεν διαλύονται, προσπαθούν να κρατηθούν κάπου και πατάνε σε 2-3 βάρκες, αλλά οπωσδήποτε είναι αντιδραστική. Είναι αντιδραστική, φάνηκε και στο πώς τοποθετούνται στα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ο άστεγος δίπλα σου και να πεθαίνει και εσύ να πας να ντύσεις το pullover το δέντρο. Δίπλα. Τα ταινίστα, λες.
Ναι, είναι ορισμός του hipsters. Και δεν είναι και τυχαίο που κάποιοι από αυτούς τελικά καταλήξαν να είναι και υποψήφοι με τα κόμματα που ξέρουμε. Στο ποτάμι, στο ποτάμι. Και άλλη μία παράμετρο στο hipsterισμό. Είναι πολύ ok να ψάχνεις στο παρελθόν να βρεις πράγματα όταν είσαι blank από έμπνευση, γιατί αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το ρετρό στην τέχνη για να πάει παρακάτω. Αλλά ο όρος που βάζει το χιπστερισμός, ότι εγώ θα πάω να βρω κάτι τόσο άγνωστο που κανείς δεν το έχει και το μόνο αξίωμα σε αυτό είναι να είναι τόσο άγνωστο που κανείς δεν το έχει ανακαλύψει. Τότε είναι λοιπόν cool. Υπ' αυτή την έννοια, είναι πολύ εύκολο να γίνεις ναζί. Διότι είναι κάτι που δεν αποδέχεται η κοινωνία, είναι πάρα πολύ. Εσύ δεν είσαι ναζί, εγώ όμως είμαι, γιατί είμαι πολύ cool και αυτή. Και αν του βάλεις και λίγο συνωμοσιολογία, που κατά κύριο λόγο έχει μέσα ο χιπστερισμός, ο χιπστερισμός έχει μια βασική παράμετρο, ότι όλα είναι μια συνωμοσία. Ότι τα καλά δείγματα τέχνης έχουν θαυτεί γιατί δεν τα θέλει το σύστημα. Ότι και ξαφνικά δημιουργείς ψευδαισθήσεις, ας πούμε, ότι ο ναζισμός είναι αντισυστημικό πράγμα. Και θέλει και θάρρος να το κάνεις. Ναι, βέβαια. Κάνεις τη δήλωσή σου. Είμαι ναζί. Έχω πάρα πολύ θάρρος, είμαι πάρα πολύ μοντέρνος και έχω βρει αυτό που εσύ δεν ξέρεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι έλλειψη έμπνευσης. Στην τέχνη αυτό είναι το σημείο εκείνο μηδέν που μπαλατζάρεις μεταξύ του, δεν έχω καμία έμπνευση και από κάπου πρέπει να κρατηθώ. Και δεν είναι κακό να πας να ψάξεις το παρελθόν, ο τρόπος είναι το πρόβλημα. Είναι σαν να ζει δεκαετία του 30 μαζί, να ζούμε μαζί τη δεκαετία του 30 με τη δεκαετία του 2010. Δηλαδή για κάποιο λόγο αντί να πάμε προς τα μπρος, να λέμε ότι το προς τα μπρος δεν μας οδηγεί πουθενά, πάμε προς τα πίσω πάλι. Ναι, Σαμαρά θα λέγαμε. Μπορεί να την έχει εμπνεύσει το γιο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί θα είναι οι τραπεζίτες και οι χαρτογιακάδες του αύριο. Ότι κάποια στιγμή θα φύγουν από αυτό. Δηλαδή, γιατί οι λιγιπάνκετες γίνανε οι τραπεζίτες του αύριο. Όχι, δεν είναι του σήμερα. Του σήμερα, ναι, τι λέω. Εγώ αυτό να ρωτήσω, γιατί βλέπεις, ξέρω εγώ, που αύριο το έχω πάρει όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όπως η γενιά του Πολυτεχνείου. Η γενιά του Πολυτεχνείου μας γάμισε μια χαρά, δεν έχει. Και το έκανε και περήφανο και. Εντάξει, βέβαια, όχι για την Πολυτεχνία. Είναι λίγο αφαιρετικό αυτό. Όχι, κάποιοι από αυτού που πάνε. Να σου πω κάτι. Αυτοί που κακωθήκαν. Γνωρίζω άτομα που τώρα που κάνουν αυτή τη συνέντευξη και το λέω, το ξέρουν. Ότι το ξέρω ότι ήταν στο Πολυτεχνείο και ότι δεν το έχουν πει ποτέ σε κανένα. Αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λιγότερο αυτή τελικά. Δεν εξαργυρώσανε κανένα μετάλλιο. Μα στο όνομα τη εννοείται ότι ήταν. Εννοείται. Άμα είχαν την πλούλη στα πράγματα θα είχαμε δει. Δεν θα ήταν έτσι. Εγώ πιστεύω ότι παιδιά δεν υπήρχε γενιά του Πολυτεχνείου. Γιατί η γενιά είναι μεγάλο πράγμα. Είναι πολυπληθές. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που. Ω τέτοιο ορισμό, ναι. Αλλά επειδή πολιτικά η γενιά του Πολυτεχνείου αφορά γενικότερα το κύμα, αν θέλεις, αντίδραση. Ναι, okay. Δεν ήταν και μικρό. Όχι, αλλά δεν μπορεί να ειδωθεί ως γενιά. Τώρα το ότι κάποιοι γίνανε pop stars, δηλαδή οι Δαμανάκοι, ας πούμε, που γίνανε pop star αυτού του πράγματος. Ναι, αυτοί που πιάσανε τα πόστα των Κολαλιώτης. Δεν πάνε από διατρήσεις. Και διάφορα τέτοια κολόπεδα. Αυτοί εξαργυρώσανε ένα συγκεκριμένο. Θα το κάνανε ούτως ή άλλως. Ο Μπίστης. Εξαργυρώσαν τα άσχημά τους. Να σου πω, αυτοί θα ήταν στη σημερινή εποχή ο συνδικαλιστής που έγινε βουλευτής, ξέρω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Λέξτε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σκατάνθρωποι είναι σκατάνθρωποι σε οποιοδήποτε κίνημα. Τους πήγε και η οικονομική κατάσταση. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι χίπστερς μπορούν να το κάνουν αυτό. Πιο πιθανό είναι να μετατραπούν σε ναζί του δρόμου, δηλαδή εξαθλειωμένοι. Όχι μόνο στην αντίληψη, αλλά και πραγματικά εξαθλειωμένοι που αντί να παλέψουν ενάντια στο σύστημα, να παλέψουν ενάντια στο διπλανό τους. Να του πάρουν το pullover, όχι για να το βάλουν στο δέντρο, να το κρατήσουν το αυτοί. Ναι. Το πιο πιθανό θα γίνει αυτό παρά να γίνουν τραπεζίτες. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν. Είναι πιο κατάσταση τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί προέρχονται από πιο upper class καταστάσεις και ότι θα την παλέψουμε τη μία με την άλλη. Δηλαδή, μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω, το θεωρώ έτσι. Έχει ένα κομμάτι ανίας πάντως μέσα, φοβερής ανίας. Αυτό, την ανία του upper class που δεν έχω να κάνω, θα ασχοληθώ με αυτό και με αυτό θα κάνω ένα κράμα. Ναι, δεν το λες και σε καμία περίπτωση δεν το λες κίνημα αυτό της εργατικής τάξης, έτσι. Δηλαδή, ποιο μικροαστή που διαλύονται. Όχι, όχι, υπάρχει, ξέρεις κάτι, υπάρχουν κινήματα που βγήκαν από την εργατική τάξη. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό αποκλείεται. Ακόμα και οι skinheads, ας πούμε, και στην παρεξηγημένη τους έννοια, ήταν στην εργατική τάξη. Οι skinheads ήταν εντελώς παρεξηγημένη έννοια. Ήταν καθαρά εργατική τάξη. Ακριβώς, αυτό είναι. Οι χίπστερς είναι μικροαστοί και δεν έχουν έννοια. Αλλά είναι μικροαστοί που φοβούνται ότι θα διαλυθούν και θα γίνουν. Για να μην γίνουν σαν τον μετανάστη, σαν τον Ζητιάνο, προτιμούν να πατήσουν πάντα. Πρώτα απ' όλα, το να είσαι χίπστερ είναι ακριβό πράγμα. Ναι, είναι. Δηλαδή, το να καβαλάς ένα ποδήλατο από τιτάνιο, high class, ας πούμε, το οποίο έχει όσο το αυτοκίνητό μου, ας πούμε, δεν είναι φθηνό πράγμα. Ναι. Και το να έχεις χρόνο να πλέξεις πουλόβερ στα άδεντρα, επίσης είναι.
ακριβό πράγμα. Μπορεί να ρευτεί το μαλλί, δεν ξέρω. Είναι πόσο πάει το μαλλί, αλλά. Γιατί το δουλεύουν οι μετανάστες, εργάτες απλήρωτοι. Θέλω να ρωτήσω, αφού λέμε τώρα για τους hipsters, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν hipsters, ας πούμε, στον αριστερό και στον αναρχικό χώρο. Γιατί μην αποδίδουμε μόνο, ας πούμε. Και εξαρτάται που θα βάλεις τα εισαγωγικά. Ναι. Δηλαδή, βάζει σε αυτό που λέμε τώρα για αυτό. Υπάρχει. Παντού υπάρχουν μουσική. Μουσική, ναι, εννοείται. Παντού υπάρχουν. Άρα δεν είναι ένα πράγμα που αφορά ένα πολιτικό, ας πούμε, κόσμο μόνο. Μπορεί να αφορά τον οποιοδήποτε πολιτικό χώρο. Εννοείται. Απλά είναι που θα μου βάλει τα εισαγωγικά. Γιατί αν βάλει εισαγωγικά στου χώρου, παντού μπορεί να υπάρχουν. Αν το βάλει αυστηρά ιδεολογικά. Το ένα δεν μπορεί να πάει το άλλο. Όχι, ως χώρο το βάζω, ως χωρικό. Η χώρη είναι, να σου πω κάτι, η χώρη είναι και κατ' επίφαση. Η χώρη είναι προσδιορισμοί στα κεφάλια των ανθρώπων. Και πολλές φορές είναι προσδιορισμοί ταμιακών μηχανών ή είναι προσδιορισμοί του μαντρίου που βάζεις. Δηλαδή, ορίζεις ένα χώρο, π.χ. ας πούμε λέμε ο χώρος, ο δικός μας, έτσι, που εννοείς μέσα, ξέρω εγώ, αναρχικούς, φανατικούς, vegan, αντισπισιστές, αντισεξιστές, το βάζεις αυτό σε ένα χταρμά και το λες ο χώρος. Αλλά για μένα παραμένει εισαγωγικά, σε εισαγωγικά αυτό, γιατί με πολύ κόσμο από εκεί μέσα δεν ταυτίζεται τίποτα, καμιά από αυτές τις έννοιες. Πάντως πιστεύω ότι το punk σίγουρα έχει καπηλευτεί, ας πούμε, και το κάνει ακόμα την αναρχία και τον ελευθεριακό χώρο γενικά. Δηλαδή αυτό παρατηρείται, παιδί μου, γιατί κάπως αυτά τα δύο πάνε μαζί και είναι. Είναι και λίγο μια σχέση εκμετάλλευσης, για να λέμε την αλήθεια. Το μαζικό πάνω και νόησε αυτό που βγάζουν. Και το μαζικό, αλλά και στο μικρό κόσμο μας στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, επειδή έχουμε ένα background στο το πάνω που είναι συνδεδεμένο με την πολιτική και τον ελευθεριακό χώρο γενικά, υπάρχουν πολλές μπάντες που μέσα στα όρια του hipster, έτσι, μπορεί να μην πιστεύουν σε αυτό ή να μην το νιώθουν στην καρδιά τους ή να μην το έχουν μελετήσει. Αλλά θα το χρησιμοποιήσουν, να το πούμε έτσι. Περιέργως πάντως στο punk είναι οι λιγότεροι hipsters. Αναλογικά με άλλα πράγματα. Δηλαδή αν το βάλεις στο μουσικό ρεύμα το τι ακούνε οι hipsters. Δηλαδή αν δεις ας πούμε τις προτάσεις του Pitchfork. Ξέρω εγώ δηλαδή. Τα διαβάζω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Είμαι παντελώς άνθρωπος και έχω διαβάσει και το Κοράνι και τη Βίβλο. Όπως επίσης είμαι αντιναζί, αλλά έχω διαβάσει το Αγώνα. Όπως είμαι στα γερμανικά. Ναι, δεν μπορώ να πω τώρα τις αλήθειες εδώ, μας πέφτει κάτι. Και τεσάντ έχω διαβάσει έτσι. Αλλά το ξέρω. Θέλω να πω ότι ναι, δεν υπάρχει στον χώρο αυτό, όντως είναι το λιγότερο. Ο Γιώργος, ο Νίκος, κάτι να πούνε. Τάπα. Ναι, υπάρχει. Γιώργος, θέλει να πει. Τα πες. Όχι, δεν τα πες, τα πάνε οι άλλοι. Προλαλείς. Κάτι πριν για τους χίψτες. Εντάξει. Κάθε φορά που λες Γιώργος, πάνε να μιλήσω εγώ. Επιτρέπεται, ξέρω. Μα έχει μιλήσει ήδη. Θέλω να ρωτήσω γιατί πιστεύετε ότι τραγούδια όπως τα 38 χιλιοστά αναδιέξω ή το Μπασταρδοκρατία των 9 του Χάους ακόμα και τώρα γίνεται ας πούμε συναυλίες της πουτάνας. Γιατί δεν άλλαξε τίποτα από τότε που γράφτηκαν για να ανατρέψουν αυτό που λένε. Να. Δηλαδή αυτό ισχύει, κοίταξε, η διαχρονικότητα στην τέχνη είναι διαχρονικότητα. Ισχύει για οτιδήποτε. Είτε είναι αισθητικό το ζήτημα, είτε δηλαδή βλέπεις ένα πίνακα ο οποίος είναι ωραίος. Δεν πάνε να είναι κλασικός, δεν πάνε να είναι μοντέρνα τέχνη, δεν πάνε να είναι οποιοδήποτε ρεύμα, δεν πάνε να είναι, πώς το λένε, 40.000 χρόνια πριν σε μια σπηλιά, μια προσπάθεια να αποτυπώσει το κυνήγι, ας πούμε, ένας νεάντερταλ. Παραμένει όμορφο γιατί είναι αισθητικά έτσι. Αν το πας στην τέχνη τη στρατευμένη από την πλευρά των νοημάτων, όταν εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια θέματα, θα είναι και πάντα επίκαιρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος ουσιαστικά. Και το ίδιο ισχύει δεν είναι για αυτά τα δύο τραγούδια, ισχύει για χιλιάδες τραγούδια σε οποιαδήποτε μουσική. Αν μιλήσουμε μόνο για μουσική, υπήρξε στρατευμένη, ας πούμε. Υπάρχει στο ρεμπέτικο. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ρεμπέτικα που εγώ, ας πούμε, δεν είμαι καθόλου τύπος του ρεμπέτικου, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα ρεμπέτικα που όταν ακούω τους συγκεκριμένους στίχους, λέω OK. Εξακολουθεί να εκφράζει, κάτι μου βγάζει. Εντάξει, αυτά τα πολύ γνωστά έχουν και μια τάση. Εντάξει, είναι λίγο η Ρωσίλια να το πω, αλλά γίνονται και λίγο καραμέλα για κάποιους. Δηλαδή, δεν είναι η Ρωσίλια, σωστό είναι, γίνονται μόνο. Ξέρεις, δηλαδή σίγουρα έχουν ακόμα
το αντίκρισμά τους λένε κάτι αυτά τα κομμάτια στην κοινωνία μας. Αυτό που είπες συμφωνώ 100%. Αλλά πάντα υπάρχουν και συναυλίες, ξέρεις, δεκαμεθεσμένοι που απλά θα το χορέψουν. Έξω, τι έξω, γόρι, μαλάκα! Παίξω πας από κάτι, υπάρχει αυτό, δεν είναι κακό, μέσα στη φάση είναι όμως. Εγώ το γουστάρω, ας πω. Καλό. Και έχουν γίνει και μύθος αυτά τα δύο πράγματα. Είναι μύθος, αυτό, ναι. Δεν είναι συνθήματα όμως, έτσι. Δηλαδή, μιλάς για στίχους οι οποίοι είναι συνθηματολογία. Υπάρχουν συνθήματα από την εποχή του Σοκράτη που είναι ακόμα συνθήματα, τσιτάτα και ισχύουν. Και απλά το, με το 38 χιλιοστό, επειδή είναι δικό μας, το μακάβριο είναι ότι θα έπρεπε ειδικά αυτό να μην υπάρχουν λόγοι να είναι επίκαιρο. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μακάβριο το ότι κάθε 10 χρόνια ένας πιτσιρίκος εκτελείται από ένα μπάτσο, ας πούμε, και έχει γίνει... Είναι λες και... Ναι, ναι. Πώς να το πω. Λες και είναι εθιμοτυπικό το... Ναι, λες και είναι έθιμο, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, είναι η βία του κράτους. Είναι η βία που βιώνουμε. Δηλαδή αυτά τα δύο τραγούδια είναι αλληλένδετα. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Γι' αυτό. Και είναι η βία που ζουν ειδικά οι πιτσιρικάδες καθημερινά, είτε στο σχολείο, είτε στο δρόμο, είτε στην πλατεία, οπουδήποτε. Οπότε δεν είναι δύσκολο να ταυτιστείς. Ναι. Και ταυτίζονται. Αλλά ήταν εντάξει, το ότι γράφτηκαν, δηλαδή ήταν δικαίου γεγονός, δηλαδή όταν γράφτηκαν αυτά δεν σκεφτόταν κανείς κάτι τέτοιο. Που, ναι. Ούτε κατά διάνοια, δηλαδή. Ναι. Χαίρεσαι την ιστορία τραγουδίου, την έχουμε πει πολλές φορές, αλλά και αντιστοίχως και της Μπασταρδοκρατίας, προφανώς. Ναι. Κάπως έτσι γραφόντουσαν τότε τα τραγούδια, αλλά καμία σκέψη για το τι μπορεί να... Δεν κάναμε τέτοιες προβολές. Ναι. Δεν νομίζω ότι κάναμε καν προβολή του ότι υπάρχουμε αύριο τότε. Ήμασταν τόσο ορμητικοί έφηβοι που δεν έκανες τέτοιες προβολές. Δηλαδή για να βάλεις σημειολογία και να πεις πω θα φτιάξω ένα τραγούδι τώρα που θα τραγουδιέται μετά από 30 χρόνια, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση. Εξάλλου νομίζω ότι ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό. Να γράψουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Να πούνε δηλαδή θα γράψω τώρα ένα ύμνο, ξέρω εγώ, κάτι που θα τραγουδιέται μετά από 30 χρόνια. Δεν νομίζω ότι κανείς δηλαδή. Τα ωραίτερα τραγούδια και τα πιο... τα τραγούδια που μένουν με μεγάλη διάρκεια, νομίζω ότι είναι στιγμές. Αποτυπώνουν μια στιγμή, έχουν την καθαρότητα του πνεύματος και την αγαθοσύνη της στιγμής και αυτή η αγαθοσύνη είναι που τα πάει παραπέρα τελικά. Γιατί περιγράφουν μια αλήθεια. Γιώργο. Τι στέπανε, παιδιά, δηλαδή το ένα είναι η αλήθεια που βγαίνει εκείνη την ώρα, το άλλο είναι ότι οι όροι για τους οποίους που εκφράσαν αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνονται. Δηλαδή βγαίνει μια νέα γενιά που δεν ξέρει τον Μιχάλη Καλτέζα, ξέρει όμως τον Γρηγορόπουλο, το βίωσε. Δηλαδή είναι λογικό να ταυτιστεί με αυτό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στη μουσική. Καλά συνέχεια στη μουσική μας. Θέλω να μου πει ο καθένας από εσάς ποιους μουσικούς θα επέλεγε για να φτιάξει την τέλεια μπάντα. Και μην μου πείτε ότι άνθρωποι είναι τέλεια μπάντα. Εντάξει, πείτε το, αλλά να πούμε και κάτι άλλο μετά. Το πες μόνο σου, δηλαδή δεν χρειάζεται να δω. Ναι. Δηλαδή θα επιλέγατε ένα τον άλλον πάλι. Εννοείται. Εντάξει. Τελειώσαμε δηλαδή. Το πάμε σε κάτω. Ποιο θέλει να πει ποιοι μουσικοί μα αρέσουν, όχι με ποιου θα θέλει. Εντάξει. Άμα σου αρέσουν, θε να είσαι μαζί του. Ναι, αλλά πρέπει να κάνει να βάλει ένα στικάκι εκεί πέρα με δύο ώρες, ας πούμε, για να σου λέει ο καθένας από τράπεζα. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να είναι μπάντα. Να σου πω κάτι. Στη δεδομένη, για να το πούμε ειλικρινά, στη δεδομένη στιγμή ο καθένας μας παίζει με τους μουσικούς που θέλει να παίξει. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή εμείς παίζουμε σαν άνθρωποι μαζί, εγώ παίζω με άλλα 3-4 παιδιά μαζί, ο Γιώργος μπορεί να παίζει, ο Φώτης, ο Σωτήρης, με όσους θέλουμε να παίζουμε μαζί παίζουμε. Και με ό,τι κάνουμε από, δηλαδή και με συνεργασίες και με τέτοια πράγματα. Ωραία. Να πάμε τώρα λίγο στο τραγούδι σας, το Glass World, στο οποίο ουσιαστικά προτάσετε την ταξική ανάγνωση της κοινωνίας. Υπάρχει άλλη. Θα σου πω τώρα κάτι. Απ' την άλλη, υπάρχει το λεγόμενο αναφομιδενιστικό ρεύμα, το οποίο εντάξει, είναι στα πάνω του, κατά περιόδους μπορεί και τώρα, που θεωρεί ας πούμε τις τάξεις αφαίρεση και μιλάει μόνο για την ατομική εξηγετικότητα, την προσωπικότητα κτλ. Δηλαδή ότι πρέπει να εξελιχθούμε εμείς ως άτομα. Και δεν είναι ταξικό αυτό. Ναι. Το ένα δεν αναιρεί. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εκείνοι όμως το αναιρούν. Δηλαδή. Το ένα δεν αναιρεί. Εντάξει, δεν υπάρχουν εφόσον υπάρχουν άτομα και εξηγείρονται. Και τέλος.
να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Υπάρχουν μερικές θεωρίες οι οποίες έχουν μια παγκοσμιότητα. Είναι όπως η θεωρία της σχετικότητας, ας πούμε, ή όπως ο νόμος βαρύτητας. Με τη μαρξιστική έννοια, λοιπόν, η οποία είναι μια οικονομική θεωρία παγκόσμια και η οποία δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Τουλάχιστον όσο γνωρίζω, δεν το λέω με την κομμουνιστική θεωρία. Μιλάμε με τη μαρξιστική θεωρία την οικονομική. Ναι. Έτσι. Οι τάξεις είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα, είναι ορισμένο. Και ισχύει αυτή η θεωρία. Ναι, αλλά συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό το ρεύμα που σου λέω λέει ότι οι τάξεις περικλείουν μέσα τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να εξεγερθεί ατομικά. Δεν μπορείς να εξεγερθείς μαζί με όλη την τάξη. Κοίταξε, σαφώς πρώτα πρέπει να διαμορφώσεις ταξική συνείδηση. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Για να πιστεύεις ότι ανοίξει μια τάξη, πρέπει να έχεις ταξική συνείδηση. Πρέπει να έχεις ταξική συνείδηση πρώτα απ' όλα. Και μετά, μέσα στο σαφώς, γίνεται η διεργασία του να ψάξεις να βρεις δίπλα σου άλλους για να εξεγερθείς. Μόνος σου δεν κάνεις καμία εξέγερση. Σαφώς και μπορείς να εξεγερθείς μόνος σου. Αλλά πρόσεξε τώρα. Οι μαζικές εξεγέρσεις και όχι επαναστάσεις. Τελείως διαχωρισμένα. Οι εξεγέρσεις, έτσι. Mm-hmm. Οι αυθόρμητες εξεγέρσεις είναι ταξικά φαινόμενα. Δηλαδή εξεγείρεται μια τάξη. Όταν spontaneous, αυτό που λένε, εξαγείρονται. Αν εμείς εδώ οι έξι εξεγερθούμε τώρα, θα είναι ταξικό αυτό. Δεν είναι ότι μας τη βάρεσε του καθενός. Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι αφορούσαν και τους έξι. Ναι. Συγκεκριμένες καταπιέσεις και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις οποίες λες, ας πούμε, ότι κάποιος που εξεγείρεται. Μα η τάξη, δεν είναι. Υπάρχει μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η κατεύθυνση του εξεγείρεται ο καθένας μόνος του και πώς αυτή. Στα που θέλει να πάει. Ναι, δεν δηλαδή, υπάρχει. Ο καθένας εξεγείρεται από μόνος του. Ναι. Πώς θα υπάρξει εξέγερση γενική όταν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το εξεγείρομαι από μόνος μου. Εγώ καθορίζω και μια κατεύθυνση που θα πάω. Ο Γιώργος δίπλα μου ξεγείρεται από μόνος του. Μπορεί να φύγει από εκεί. Εγώ θα φύγω από εδώ. Ναι. Ποια εξεγέρση. Αυτή, την ατομική. Και νομίζω ότι αυτό το ρεύμα γι' αυτό μιλάει. Ναι, η ατομική εξέγερση. Οκ, σαφώς πρέπει να υπάρχει. Η ατομική εξέγερση είναι ανάταση, sorry. Ναι, αλλά είναι βουδιστική η θεωρία αυτή. Ναι. Δηλαδή, sorry. Αλλά προς τα πού. Είναι λίγο μια ανάγνωση μονοσήμαντη μια πραγματική κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξεχωρίζεται η τάξη από τα άτομα. Είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως λέω, τι λέει αυτό το ρεύμα. Θα εξηγήσει ο Γιώργος μια χαρά τώρα. Η τάξη αποτελείται από άτομα. Η τάξη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, ούτε ποτέ σε μια ταξική εξήγηση θα συμμετέχει όλη η τάξη. Υπάρχουν τα ρεύματα που θα είναι λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω και κάποια άλλα που θα είναι αντιδραστικά και θα είναι και φασιστικά. Mm-hmm. Γιατί οι φασίστες, μην ξεχνάμε, εργατόπαιδα είναι. Επίσης, αλλά δεν έχουν ταξική συνείδηση, είναι από εκεί. Δεν αποκλείεται ο ρόλος του ατόμου. Δηλαδή. Απλά θεωρώ ότι αυτές οι θεωρίες που πολλοί είναι μονοσήματα, κάνα μια ανάγνωση και τη φέρα σε αντιπαράθεση. Χωρίς να είναι ακριβώς. Ναι. Δεν νοείται ταξική εξέγερση χωρίς ατομική συνειδητοποίηση. Αλλά δεν νοείται και ατομική συνειδητοποίηση αν δεν έχει ένα κοινό στόχο. Ναι. Ένα κοινό στόχο. Ναι. Και πάλι δεν θα περιμένουν ότι θα γίνουμε 50 συνένε. Δηλαδή ήθιστε κάποιες πρωτοπορίες να το ξεκινάνε αυτό. Και να τραβάνε τους άλλους. Και στο Classwork το λέει καθαρά ότι δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να έχεις ταξική συνείδηση. Είναι υπερβαίνει τη θεωρία αυτή. Αλλά σαν οικονομική θεωρία, δηλαδή πώς παράγεται το κέρδος και ποια τάξη το παράγει. Παιδιά, όλα μια τάξη το παράγει, είτε η εργατική τάξη. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Και μια τάξη το καρπούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι οικονομική θεωρία, δεν είναι καν ανθρωπινή. Εντάξει, πιο πολύ το ρεύμα του μηδενισμού βγήκε μετά από απογοητεύσεις που προκάλεσε η ταξική πάλι έτσι όπως είχε δομηθεί. Yeah. Και πιο πολύ ήταν ατομικές επιλογές απόγνωσης. Και αν θες, το βλέπουμε και μετά το Δεκέμβριο του 8 εδώ. Πόσα παιδιά στην Ελλάδα, ας πούμε, κινήθηκαν σε μια τέτοια λογική. Πολλά. Μα αντιδραστικά απέναντι στα κομμουνιστικά κόμματα. Κι εγώ είμαι αντιδραστικός απέναντι στα κομμουνιστικά κόμματα. Όχι, δηλαδή δεν είναι. Όχι, όχι αντιδραστικός με την έννοια. Όχι, εννοώ να κάνει κάποιος μια ατομική επιλογή, γιατί εσείς που κάνατε συνελεύσεις τα κάνατε θάλασσα. Άρα πάω μόνος μου. Και αναπαράγει άλλα διέξοδα. Ναι, αλλά το μόνος σου όταν γίνεται δύο. Είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε, ας πούμε, γιατί δεν πέτυχε το άλλο που θα θέλαμε, ας πούμε. Δεν έχει πετύχει ακόμα. Το αντίτιμο σε αυτό είναι ότι κάποιοι πυρκαύλοι φεύγουν μόνοι τους μπροστά. Εντάξει. Εντάξει, τώρα είναι και αυτό το ότι στις όλο και νεότερες γενιές νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει με αυτό τη λιγότερη ταξική συνείδηση και το πιο όλοι εναντίον όλων. Οπότε αυτό παράγει, ξέρεις, άτομα που θέλουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, ακόμα και αν είναι, ξέρεις, είναι λίγο διασταυρωμένο καμιά φορά. Δηλαδή, όλος μπορεί να πει: εγώ θέλω να εξεγερθώ,
Αλλά δεν πιστεύει στην τάξη του πια. Οπότε λέει: πώς θα το πετύχω. Θα κάνω χρήματα, ξέρω εγώ, και θα εξελιχθώ με τον δικό μου τρόπο, γιατί ουσιαστικά δεν πιστεύει σε κάποια νότητα. Το έχει χάσει αυτό. Ή μπορεί να πιστεύει ότι ακούει κάπου, ότι ανήκει κάπου, αλλά δεν μπορεί να το κάνει πράξη. Δηλαδή, κάπου γι' αυτό είμαστε μπλεγμένοι, πιστεύω. Είναι σχεδόν φιλοσοφικό ερώτημα. Δηλαδή, είμαστε, δεν ξέρουμε που ανήκουμε ταξικά, δεν ξέρουμε πού θα θέλουμε να είμαστε. Έχουμε ακούσει ότι μπορούμε να πάμε από τη μία τάξη στην άλλη, να είμαστε. Φυσικά και μπορείς. Middle class, να γίνουμε πλούσιοι. Και λέει, ίσως να πολεμήσω για αυτό και όταν πάω εκεί θα τους βοηθήσω τους άλλους. Ξέρεις, ναι, γίνεται ένας χαμός. Και αποστασία από τάξεις. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μπέρδεμα που έχει γίνει είναι το ανήκειν με το ταυτίζομαι. Το ανήκειν είναι αλήθεια ότι είναι καταπληκτικό. Δηλαδή το να σου λέει κάπως ανήκεις εκεί είναι ένα μάτρωμα. Και είναι αυτή η βαθιά παλαιοκομμουνιστική άποψη. Οι ιδέες ανήκουν εκεί. Αλλά το ταυτίζομαι δεν είναι αναιρεί την ταξικότητα. Είναι ταξική συνείδηση το ταυτίζομαι. Άρα λοιπόν πολλές μονάδες μπορούν να ταυτιστούν μεταξύ τους. Και να είναι ταξικό αυτό. Λοιπόν, είχε πει Παπαρίγα με αφορμή τα γεγονότα του Δεκέμβρη. Μαλάκα! Τι να. Είναι τούτος, ρε! Κάτσε ενδιαφέρον. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, σα πω. Με προβοκάρει. Λοιπόν, θα το επαναλάβω τώρα για να ξαναγελάσω. Είχε πει Παπαρίγα με αφορμή τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 8 ότι στην πραγματική επανάσταση δεν πρόκειται να σπάσει ούτε ένα τζάμι. Και στον πραγματικό κομμουνισμό δεν θα έχει Παπαρίγα. Ένα-ένα. Ναι, πάμε παρακάτω. Next. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί έτσι είναι να μιλήσω σε κάποια του σύνδεση. Τώρα που λένε ότι γίνονται πολλές ρε παιδί μου, και ότι ξέρω ότι είναι η πρώτη αντιφασιστική πορεία, αντιρατσιστική τέλος πάντων, και ότι ρε παιδί μου φτάσανε σύνταγμα και λέει δεν βρήκαν κανέναν να το φτάξουν πέτρες, γιατί και καλά δεν είχαν εισαγωγήσει πάντως. Οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο εννοεί. Ότι σε φάση όταν δεν θα υπάρχει, ξέρεις, καταπίεση. Όχι, περίμενε. Στην επανάσταση. Να το καταλάβουμε έτσι. Δεν γίνεται να μην έχει κάποιον απέναντί σου. Και με τον Παπαντρέου τα ίδια. Έτσι ξεκίνησε. Απλώς κάναν τα γκλόπα από ξύλινα τότε σε λαστιχένια. Άργησε. Είχε αλλαγή. Εγώ τη έφεγα από τα ξύλινα. Με τον Ανδρέα, λες. Ναι, με τον Ανδρέα. Είχε αυτή την αλλαγή. Έγιναν από ξύλινα σε λαστιχένια. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ξεκίνησε με ντου. Δεν αφήνει σημασία. Του πάγανε τα τζάμια και πήγαν το ψωμί άδου για να φάνε. Αυτό ξεκίνησε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτή είναι η ιστορία, δηλαδή. Ντου σε φούρ του. Άσο αυτή το ψάχνουμε ακόμα. Δεν ξέρω, ο Στάλιν είναι αλλιώ παγετζάμια ή όχι. Θα το βρούμε. Και βόμβες, έχουν άλλο ένα αιώνα μπροστά τους. Θα κάνουν αυτό το παιδί, κάτσε. Θα το βρούμε. Είναι η τελευταία ερώτηση τώρα, που είναι και πολύ έτσι, έτσι να κάνουμε την πρόσφατη πραγματικότητα. Πώς βλέπετε τη νέα κυβέρνηση που έχει φτιαχτεί από το ΣΥΡΙΖΑ, του Σανέλ. Γιατί έχουν γίνει, ας πούμε, κάποια πράγματα έτσι... Σανέλ. Σανέλ, ναι, κοκό Σανέλ. Κοκό. Ναι, γιατί είπε και ο κοκό, είπε τους γουστάρει ο Βασιλιά. Και αυτό να μου πείτε τι γνώμη έχετε, πώς βλέπετε τα πράγματα. Πώς σας φαίνονται αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εντάξει, μια εβδομάδα έχει περάσει. Το ζήτημα είναι πώς θα το δεις. Όπως έχεις καταλάβει εδώ πέρα, κανείς δεν είναι φαν της αστικής δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο επικές που μπορώ να βρω. Δηλαδή, νομίζω ότι κανένας από εδώ δεν ονειρεύεται αυτό το μοντέλο και νομίζω ότι ξεκινάμε από αμεσοδημοκρατία και παρακάτω όλοι όσοι είμαστε εδώ, ας πούμε, να σκεφτόμαστε και να μιλάμε. Άρα λοιπόν πρέπει να το κριτικάρω, εγώ τουλάχιστον, αλλά νομίζω και όλοι οι άλλοι, σαν φίλαθλος που δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σκέψου τώρα, δεν είμαι, ας πούμε, δεν έχω καμιά προτίμηση σε καμιά ομάδα, ψέματα λέω, αλλά βλέπω ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν παρακολουθώντας την αστική δημοκρατία έτσι όπως είναι, αυτό μπορώ να πω ότι δεν είναι κυβέρνηση αριστεράς, να μην τρελαθούμε. Και τη λέξη ριζοσπαστικό κουνιέται, σαν δόντι φρονιμίτης ας πούμε να φύγει, αλλά σίγουρα είναι η αριστερότερη κυβέρνηση που έχει η Ελλάδα στην ιστορία της. Και από αυτή την έννοια και η κριτική που θα της ασκείτε από άτομα σαν και εμένα θα είναι πολύ πολύ πιο αυστηρή. Γιατί έχω απαιτήσεις από αυτό, έστω και αν είναι fake αριστερότερο, έτσι. Από την άλλη, κοίτα να δεις κάτι, όλα βήματα είναι. Δηλαδή, τι περιμένεις από μια αριστερότερη κυβέρνηση. Μια αριστερότερη κυβέρνηση περιμένεις να γίνει, να κάνει τις τομές εκείνες στην κοινωνία που θα γίνουν οι βάσεις να πάει πιο αριστερά. Για να έρθει η επόμενη πραγματικά αριστερή κυβέρνηση και μετά να έρθει
η άλλη κυβέρνηση και μετά να φύγει η Αστική Δημοκρατία από τη μέση. Αυτά θα ήταν τα λογικά βήματα που ως τέλος πάντων Αστούλης περιμένεις. Νομίζω ότι ως εδώ πάει. Εάν κάνει αυτά που λέει ότι θα κάνει, τότε πολύ γρήγορα θα εξαντλήσει αυτό το αριστερότερο και θα χρειαστεί το επόμενο βήμα που θα είναι αριστερά πλέον. Τώρα τι θα είναι, πώς θα είναι, γιατί και αυτό ξέρεις πάλι μπίπτει στην έννοια των εισαγωγικών. Αριστερά, ριζοσπαστικό, κομμουνιστής. Είναι πολύ σχετικά τα πράγματα. Κοίτα μου στο Γιώργο. Αυτό ήταν και εγώ, λέει, στράφει στο Γιώργο. Εγώ θα πω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το τι πιστεύει ο κόσμος και τι έκανε ψηφίζοντας, που έχει την ανάγκη και να πάρει μια ανάσα από ό,τι είχε περάσει και να χαρεί και να νιώσει λίγο αισιοδοξία. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα το τι πραγματικά θα κάνει η όποια κυβέρνηση. Γιατί χωρίς να υποτιμώ τις διαθέσεις και την αισιοδοξία του κόσμου και τη χαρά που νιώθει και όντως το βλέπουμε τριγύρω μας, από τη στιγμή που είσαι επιλέξει να κινείσαι μέσα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας που είναι σε κρίση, δεν έχεις πολλά περιθώρια. Δηλαδή δεν θα πω το κοινότυπο ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο, το ξέρουμε αυτό, χειροβολή. Το θέμα είναι ότι αν και πραγματικά πας με ένα άλλο πρόγραμμα από αυτό που βγήκες και το νερώνεις με λίγο ανέλ, λίγο ψυκασμένους, λίγο στεφάνια στα ίμια και τέτοια, τα πρώτα δείγματα είναι λίγο αμφίσιμα, δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Έτσι, παρόλο που καταγνωρίζω ότι ακόμα ο κόσμος χαίρεται και καλά, και εγώ χαίρομαι. Εντάξει, ο κόσμος χαίρεται κυρίως επειδή. Ξέφυγε από τα χειρότερα. Ναι. Φεύγει από τα χειρότερα. Πέταξε από πάνω του. Ναι. Νομίζω ότι στην ουσία πέταξε από πάνω του μια ολόκληρη ιστορία. Σιχασιά του βγήκε του κόσμου. Δηλαδή 40 χρόνια καριόλιδες. Ο κόσμος στην ουσία ψήφισε αντεγαμηθείτε. Ακριβώς. Αυτό ψήφισε, αντεγαμηθείτε. Με αγανάκτηση. Και είναι καλό ότι αυτό δεν το καρπόθηκε α πούμε η άκρα δεξιά. Πήγε προς τα αριστερά. Όντως πήγε αριστερότερα. Mm. Γιατί θα μπορούσε αυτή η αγανάκτηση να πάει και αλλού. Εγώ αυτό περιμένω από αυτήν την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν μου πεις τι θα ήλπιζα, ξέρω εγώ, αν υποθέσουμε ότι τύποι σαν και εμένα τρέφουν αυταπάτες ή ελπίδες από τις κυβερνήσεις, θα σου λέγα ότι ας εξαντλήσει αυτό το αριστερότερο. Εάν το εξαντλήσει αυτό το αριστερότερο, όσο μπορεί να πάει αυτό το σχήμα, θα είναι οκ. Okay. Θα είναι ένα βήμα. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πει κάποιος και σίγουρα. Το θέμα είναι να δημιουργήσει και πολιτικές συνειδήσεις. Είναι μια ευκαιρία επιτέλους να δημιουργήσει πολιτικές συνειδήσεις. Δηλαδή ο κόσμος να ασχοληθεί με την πολιτική, με τα κοινά. Mm-hmm. Ένα πράγμα που κακά τα ψέματα μεταπολίτευση και πέρα ειδικά, ο κόσμος δεν ασχολείται με την πολιτική. Υπήρχε αυτός ο νεοπολιτισμός, το δόγμα του τσοβόλα δώστα όλα, το να έχουμε δύο αυτοκίνητα, ο υπερκαταναλωτισμός και ο κόσμος κάθηκε μέσα στον υπερκαταναλωτισμό, δηλαδή σε ένα καπιταλισμό κακής, χειρότερης μορφής, που με αποτέλεσμα να φτάσουμε ο κόσμος να δέχεται το ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο χωρίς να ανοίξει καν μια μύτη, να έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και ίσως είναι μια ευκαιρία αυτής αυτών που βγήκαν τώρα να κάνουν τον κόσμο, και αυτό τουλάχιστον είναι το πρώτο δείγμα ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει, βλέπει ειδήσεις, ενημερώνεται από το ίντερνετ. Εγώ το βλέπω στη δουλειά μου που δεν ασχολείται να κάνεις με την πολιτική, μόνο για ποδόσφαιρο μιλάγα. Και πλέον μιλάνε για το πού πήγε ο Βαρουφάκης και πώς τους την είπε. Αλλά αυτό ξέρετε, αυτό είναι μια αρχή. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν έχουμε και την απέτηση. Και ο λαϊκισμός δεν είναι πάντα αυτό. Να σου πω κάτι, είναι πολύ κακή έννοια ότι ο λαϊκισμός είναι λαϊκισμός. Συγγνώμη, υπάρχουν πράγματα που αφορούν το λαό και δεν είναι καθόλου λαϊκισμός. Και υπάρχει, αν θέλεις, και αυτό το. Η ανάκλαση, εδώ μιλάμε για 36%, έτσι. Τα 36%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 4% από αυτό. Το υπόλοιπο είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Είναι η άηγα μίσου. Και οι άηγα μίσου αποκτούν τώρα κοινωνική συνείδηση και αυτό δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Βέβαια, συγγνώμη, σε διακοπή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Αυτή η άηγα μίσου που λέτε ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν άηγα μίσου Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν πολιτικ. Ήταν πολιτικ. Ήταν πολιτικ. Και πηγαίνανε. Είχαν αποδεχθεί ένα πλαίσιο όμως. Που τώρα το σπάσανε. Πάνε από αλλού. Το είχαν αποδεχτεί και όχι τίποτα άλλο. Ήσχε αυτό το πελατειακό. Δηλαδή, η πολιτική ζωή στην Ελλάδα ήταν πελατειακή. Δηλαδή, πουλούσαν. Τώρα πια αυτό δεν πουλάει. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία της αριστεράς αυτή τη στιγμή το να δημιουργήσει συνειδήσεις.
Έπρεπε όμως, μήπως έπρεπε να το έχει κάνει πριν αυτό. Πριν σε δεν είναι, είναι και συγκυρίες, δεν είναι πάντα στο χέρι σου. Δηλαδή, ας πιστέψουμε και στην τυχαιότητα της ιστορίας. Δηλαδή, αυτό ισχύει στην ιστορία. Πάντως, για μένα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έχει θαυτεί. Δηλαδή, ο συνασπισμός υπάρχει μόνο. Όλοι οι συνιστώσεις δεν φαίνονται πουθενά. Κοιτάξτε, ούτε πριν τα χρόνια φαίνονται. Ούτε πριν φαίνονται. Εγώ θεωρώ ότι και η κίνηση του κόσμου ελπίζω να είναι απλά μια πρώτη στάση που κάνει εκεί, σαν ένα απαραίτητο σταθμό με την επιβίβαση για να πάει, να αλλάξει, να πάει κάπου πέρα. Ακριβώς όπως το λέει αυτό. Αυτό, για να αλλάξει τρένο. Ρε, μπορεί να πάρει και λάθος ηρωμό και να γυρίσει πίσω, βέβαια, για να πα τελείως στην άλλη. Έτσι, δεν θεωρώ ότι εξαρτάται από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι εξαρτάται πιο πολύ από τον ίδιο τον κόσμο ή τι άλλο μπορεί να φτιαχτεί στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά έχει τεράστια ευθύνη. Το ριζοσπαστικό. Έχει τεράστια ευθύνη. Μα, και γι' αυτό και είπα ότι το πρώτο πράγμα είναι ότι άμα το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βάλει, ας πούμε, τον καμένο εκεί μέσα, δίνει στίγμα. Ναι, το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστεί τον καμένο. Γιατί θέμα είναι, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ο εθνικισμός. Είναι μια έννοια η οποία μπορεί να παρεξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη. Μερικές φορές ως εθνικισμός περιγράφεται κάτι το οποίο δεν είναι παρά απλά πείνα και ταξική συνείδηση. Δηλαδή, στον πλούτο ο εθνικισμός είναι επεκτατικό πράγμα και υπερρεαλιστικό. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εθνικισμό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Ο εθνικισμός είναι το εξτρατό της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει ένας ψευδοεθνικισμός που είναι αυτή η υπερηφάνεια που σου έχουν γαμίσει, που 40 χρόνια σε βάζουν κάτω και σε πατάνε. Αυτό είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό. Το ξέρω. Θα τελείως διαφορετικό. Αυτό εκεί πατάει ο καθεκαμένος. Αλλά στην πραγματικότητα η ανάγνωση που κάνει και εκείνος είναι αυτή που τον συμφέρει. Λαϊκά και στη βάση. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο άντε και γαμίσου και το βαρουφάκι που τον έχουν κάνει ροκστάρ και που είναι το κλασικό, ας πούμε, βαρουφάκι πιάνει την πούτσα του και μετά χαιρετάει, ας πούμε. Ναι, όμως ξέρεις κάτι, μας ικανοποιεί όλους από μέσα μας. Γιατί όλοι από μέσα μας έχουμε αυτό το αποθυμένο. Γάμα αυτό που λέγαμε και με τη δρομοκρατία πριν. Ότι όλοι αυτό θέλαμε. Και να στο πω. Άντε γαμηθείτε. Δηλαδή, και αν είχαμε τα κότσια, όλοι θα είχαμε ένα όπλο και θα είχαν πάει αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, να σου πω, αλλά κάτι, δεν έχουμε και τα κότσια. Κάτι πολύ βασικό. Είμαστε δυστυχώς μια γενιά που δεν ορίμασε ποτέ. Που ποτέ δεν πήραμε ευθύνες, πολύ σοβαρές ευθύνες επάνω μας. Είμαστε η γενιά που έχασε ό,τι κερδίσαν οι πατεράδες μας μέσα σε μια νύχτα. Αυτό είμαστε. Και η γενιά μας κυβερνάει, έτσι δεν είναι. Ναι. Εμείς τα χάσαμε. Και να σου πω και δύο ακόμα σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κάνει κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συγκυρία, αν θέλεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις ότι έβαλε την πολιτική στην Ευρώπη. Η ίδια η Ευρώπη, δηλαδή ως Γυραιά Ήπειρος, είχε παραιτηθεί από την πολιτική. Στην Ευρώπη υπήρχε μόνο οικονομία. Και ενώ στην ουσία δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομη οικονομία χωρίς πολιτική και να ευημερούν οι πολίτες. Δεν γίνεται. Αν υπάρχει μόνο η οικονομία, δεν ευημερούν οι πολίτες. Ουσιαστικά την έχει απορροφήσει την πολιτική οικονομία. Ακριβώς. Λοιπόν, ξαναβάζει. Άρα η ευθύνη πολλαπλασιάζεται. Γιατί έχει το πρόταγμα ότι βάζω ξανά την πολιτική στην Ευρώπη. Φαίνεται να το πετυχαίνει. Και θα είναι τεράστια ευθύνη να αποτύχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν το ξεκινάς, πρέπει να το πας μέχρι το τέλος. Και το δεύτερο είναι ότι, εάν υποθέσουμε ότι αυτό το αριστερότερο πετύχει κάτι, τότε η άμεση συνεπαγωγή είναι ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορείς σήμερα να πεις ότι ξέρεις κάτι, 40 χρόνια μας πήραν το μεδούλι, παίρνανε μίζες κλπ. Αλλά εγώ ως μεγάλη και μεγαλόκαρδη αριστερά τους δίνω σε χωροχάρτη. Εάν αποδειχτεί ότι έχεις δίκιο και ότι η χρεοκοπία της Ελλάδος είναι κατά κύριο λόγο θέμα διαφθοράς, τότε κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Και εκεί όλοι φοβάμαι ότι θα γίνουν ιστορικοί συμβιβασμοί που δεν θα μας αρέσουν. Το θέμα είναι αν θέλουν να γίνουν αλιέντε που θα ανοίξουν το δρόμο σε κάποιο πινοσέτ αύριο και θα γίνουν κάτι άλλο. Και αν γίνουν αλιέντε και πάμε σε πινοσέτ, μπορεί και αυτό το βίντεο να χρησιμοποιηθεί να διώνει μας και να βρεθούμε εμείς. Εντάξει, το σταματάμε κάπου εδώ. Σταματά σου πω κάτι. Εν πάση περιπτώσει, στα αστικοδημοκρατικά πλαίσια, δηλαδή αν το πάρω πάλι ως μάτς και βλέπω έναν αγώνα, δεν ζητάω πολλά, λίγη σοβαρότητα ζητάω. Δηλαδή, κάντε το ρε μπαγάσιδες, αλλά κάντε το με λίγη σοβαρότητα. Γιατί άμα αρχίσουν, ας πούμε, τα κλασικά η μπάλα στην κερκίδα, το επόμενο βήμα, δυστυχώς, είναι η ακροδεξιά. Είναι πολύ ωριακά τα πράγματα.
Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε οτιδήποτε. Έχουν, ξέρεις, απίστευτο δρόμο μπροστά τους. Και εμείς μαζί προφανώς. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι άλλοι βγήκαν τρίτη, ας πούμε. Και τότε είναι μια μεγάλη μερίδα του λαού. Τρίτη μορπερδευτική παράταξη από το ποτάμι. Σε παρέσει είναι και τη γέφυρα. Έχουμε. Και πάει και το κεφίρι τη Άρτα. Έχουμε θέμα εκεί. Και ότι εντάξει, θα δούμε πάρα πολλά, είναι νωρίς να λέμε. Και ότι τώρα επειδή οι Έλληνες είμαστε και λίγο πανηγυρτζίδες αυτά, δηλαδή εύκολα θα εκθιάσουμε και εύκολα μετά θα. Πάλι ποδοσφαιρικό είναι. Έλα, αγόρι μου, μπράβο, αγόρι μου να μαλάκα. Οπότε θα δούμε. Ουστ κρέα. Εντάξει, μακάρι. Σωστό. Όχι έτσι, να, δηλαδή, βέβαια σου λέω, νομίζω ότι ζητάς από τους λάθους ανθρώπους να σου μιλήσουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα είπαμε ο καθένας το. Όλοι τα συζητάμε αυτά. Προφανώς δεν είναι αντιπάθειά μας, αλλά προφανώς δεν είναι μεγάλη μας αντιπάθεια. Δεν θα κάτσουμε ένα, ναι, σίγουρο ότι. Εντάξει, φαντάζομαι και για όλους, δεν θα κάτσουμε να παρακολουθούμε το έργο με popcorn και πατατάκια. Και θα περιμένουμε να μας πιάσουν με τις πιτζάδες όπως το 67, αν χρειαστεί. Εσύ πολύ τα βλέπω με τον Πινοσέτ, τα έχεις με τις πιτζάμες, πολύ στο κακό πάει το μυαλό σου. Έχει δίκιο. Δεν έχει άλλο. Είναι λεπτής, σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ λεπτές. Μα άμα αποτύχει τώρα αυτό. Αποτύχει αριστερά τελείως. Οι άλλοι καραδοκούνε, το προφόντες πριν. Πρώτα απ' όλα έχεις δώσει μια ελπίδα στον κόσμο, η οποία ελπίδα μπορεί να γίνει η οργή. Ξέρεις, το χειρότερο πράγμα είναι η ελπίδα. Δηλαδή αναστρέφεται και γίνεται οργή σε χρόνο τετέ. Όταν λοιπόν εσύ έχεις δώσει αυτή τη στιγμή μια ελπίδα στον αγανακτισμένο, σε αυτόν ο οποίος πεινούσε, πέθαινε και του έχεις υποσχεθεί, εγώ δεν σου λέω τα πάντα, αλλά πολλά, εάν τον εκθέσεις αύριο, θα σε κατασπαράξει. Τα πεζοδρόμια μπορεί να μην ξυλώθηκαν αυτά τα 5 χρόνια, αλλά αν αυτοί που λύσουν, αυτό που. Επένδυσε ο άλλος, ναι. Αν δηλαδή τους πουλήσουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τα πεζοδρόμια θα ξυλωθούν. Σκέψου πόσο δρόμο έχει κάνει ένας δεξιός για να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Όχι, ναι, σκέψτε το μυαλό του. Ναι, δηλαδή, αν πραγματικά ήξερε γιατί είναι δεξιό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι έχει κάνει μεγάλο δρόμο. Να σου πω κάτι. Είναι ένα στάδιο για την ταξική του συνειδητοποίηση. Έχει κάνει δρόμο, ένα τεράστιο. Βήμα, ένα βήμα. Αλλά, έχει ζυμωθεί αυτό. Αν είναι συνειδητοποιημένο, ναι. Να σου πω, μπορεί να μην είναι συνειδητοποιημένο. Με κάποιο τρόπο έχει ζυμωθεί, έστω και αν είναι γελοί οι λόγοι. Αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο έχει ζυμωθεί. Αυτό λοιπόν έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή με στο μυαλό του. Έχει κοψοχεριάσει 300.000 φορές. Έχει παρεξηγηθεί και έχει παίξει ξύλο με τον εαυτό του για να ρίξει αυτή την ψήφο. Δεν είναι, ξέρεις, οι Βαλκάνοι είναι άνθρωποι της παράδοσης. Ψηφίζω αυτό γιατί ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο θείος μου, ο γνωστός μου, το ρουσφέτη μου. Αυτός λοιπόν έχει ξεριζώσει ένα κομμάτι από την καρδιά του. Πώς να σου το πω για να το κάνει. Δεκαετιών παράδοση. Και για να φτάσει να το ρίξει λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, εάν τον προδώσει, θα τους κατασπαράξει. Γιατί θα μισεί τον εαυτό του. Είναι φοβερό αυτό. Δεν θα έχει πια καμιά ελπίδα. Πριν μισούσε κάποιον, έλεγε άντε γαμίσου, φταίω τάδε. Αλλά όταν φτάνεις να λες να μαλάκα, εκεί πλέον είναι η απελπισία, έτσι, και πας. Ναι. Και εγώ δεν φοβάμαι τις επαναστάσεις, ξέρεις, που γίνονται, που θα τις κάνουν οι εξεγέρσεις που γίνονται από πιτσιρικάδες και έφηβους και ταξικά συνειδητοποιημένους είναι ανώδυνες. Να φοβάσαι την ώρα που θα πάρει ο παππούς ο αγρότης στην καραμπίνα. Τότε να φοβάσαι. Γιατί αυτός θα είναι στην απελπισία πλέον και θα την πάρει την καραμπίνα και θα πυροβολήσει τα παιδιά του. Τελεία. Είναι. Την απελπισία να φοβάσαι. Να θυμίσω κιόλας ότι. Δεν πάμε πολύ μικρό, να πάμε στην Ευρώπη εδώ, δίπλα μας. Ότι ξαναβρέθηκαν δύο μεγάλες, τρεις με την Κύπρο, χώρες με αριστερή κυβέρνηση, η Γαλλία και η Ιταλία. Τα έκαναν τόσο άθλια. Τόσο χάλια που στο τέλος βγήκε, βγαίνει στη Γαλλία Ελεπέν με 25% Μπερλουσκόνη. Και Μπερλουσκόνη με τη Λέγκα και τους, κάτι άθλιες. Δεν είναι μακριά. Αν δεν προετοιμάσεις κάτι, αν αποκοιμηθείς και πεις θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το χάσαμε. Είμαστε καμένοι. Όχι, ο κόσμος πρέπει να μείνει. Είναι να συνεχίσει ο κόσμος στους δρόμους με το δικό του πρόγραμμα, τις δικές του διεκδικήσεις. Ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα που θα κάνουν άλλοι. Και να ίσα και να πιέζει όσο μπορεί. Ίσα μπορεί να πιέσει. Δηλαδή. Τώρα είναι η δουλειά της αριστεράς με λίγα λόγια και δυστυχώς του κουκουέ αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, είναι να μείνει ο κόσμος στον δρόμο. Να πιέσει και αυτούς. Δηλαδή όσοι πιστεύουν ότι κοινοβουλευτικά απλώς άντε ψηφίσαμε,
και σωθήκαμε. Διεκπαιρέωση. Αλλά Νίκο, οι περισσότεροι έτσι το βλέπουν. Μα το ξέρω. Να θέτουμε πάλι τη ζωή μα. Άρα τώρα, ίσα ίσα που τώρα χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά. Τώρα, τώρα μπαίνει φρέσκο κόσμο μέσα. Αυτό ο κόσμο που είπε ο Σωτήρης που κάνει το άλμα, αυτόν όσο ακόμα είναι στην κίνηση του ποδιού που περπατάει, θα τον πάρει ακόμα πιο πέρα. Αφήνει μαγκιά. Και να του δώσει τώρα, να σου πω για κάτι, να του δώσει και αυτό που η αριστερά πρεσβεύει. Αλληλεγγύη. Δεν μπορεί να μα παίρνουν οι φασίστε στην αλληλεγγύη. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουν συσίτια ή. Κάνω μια φορά το εξάμεινο. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι. Ω εικόνα όμω. Σημασία ότι κάνουν. Στα κανάλια περνάει. Στα κανάλια περνάει. Εμεί το κάνουμε κάθε φορά. Ναι, σύμφωνοι, αλλά αυτό είναι τη αριστερά δηλαδή. Και η αλληλεγγύη. Σόπα τώρα και το με το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλληλεγγύη δεν γίνεται με αντιπροσώπευση. Η αλληλεγγύη γίνεται στον δρόμο. Δηλαδή εδώ τώρα μετράει το πόσο θα βγει ο κόσμο αλληλέγγυο. Και αν θέλει ακόμα και να στο πω και να στηρίξει αποφάσει. Γιατί δεν είναι μόνο να αμφισβητεί. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν παιχτεί κάτι χοντρό στην Ευρώπη, να βγει στον δρόμο για να το στηρίξει και να πει αγαμίσω ο ελληνικό λαό λέει αυτό. Σε γράφω στα παπάρια μου. Γιατί υπάρχει μια τεράστια διαδρομή και σε αυτό. Δηλαδή, η αντιπροσώπευση από την ώρα που αποσπάται από το λαϊκό κίνημα αδυνατίζει και εκείνη. Ακόμα και αυτό το αστιάκι που λένε με τη δραχμή. Για να πα να του πει ότι ξέρει κάτι, αγαμίσω γυρίζω στη δραχμή, θα πρέπει να έχει ένα λαό από πίσω ο οποίο έχει καταλάβει. Ναι, ότι θα γυρίσει. Ότι θα γυρίσει τη δραχμή και ότι θα κάνει θυσίε. Αυτό που λέει και το τι συνεπάγεται. Και το μέχρι τώρα δεν έχει πει κανεί τι θα συνεπάγεται. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει έναν κόσμο. Πρέπει να έχει έναν κόσμο ριζοσπαστικοποιημένο στον δρόμο, ο οποίο να έχει πάρει την απόφαση του. Γιατί ξέρει κάτι, παρασύρει και ένα στον άλλον, έτσι γίνεται. Όσο το κίνημα είναι στον δρόμο, θα δημιουργηθεί και αυτή η συνείδηση, η τακτική που λέγαμε, η οποία θα φτάσει αυτό το αγαμίσου λίγο παραπέρα. Και το αγαμίσου θα φτάσει να γίνει. Θα ζήσω με τη δραχμή μου. Και κοίταξε, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να πιστέψουμε, να πιστεύουμε, τώρα θα ακούσετε σαν αγνήτης ρεύξης. Ήδη με την πρώτη είναι δύσκολο έτσι ακούστηκες. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι γενικά θα δούμε καλύτερες μέρες μέσα από αυτό το σύστημα που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πάει μια κυβέρνηση να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτό το σύστημα για να παίξει μέσα σε αυτό το σύστημα. Εμείς καλύτερες μέρες, δηλαδή με την έννοια καλύτερων ημερών, με αυτό το μέλλον που φανταζόμαστε, με την ουτοπία που φανταζόμαστε, εμείς δεν πρόκειται να δούμε. Όχι. Ναι. Ό,τι καλύτερο ήταν να πάρεις από αυτό το σύστημα το πήρε επί Παπανδρέου με τα λεφτά που μαζεύουν. Γέρου Παπανδρέου, λέω τώρα, που πεταχτήκανε μέσα σε μια κοινωνία και φαγωθήκανε από διάφορα λαμόγια, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρεις. Αλέκα, φίλε. Να πω κάτι τελευταίο. Ναι, να πεις ό,τι θέλω. Να πούμε και για τους ψηφοφόρους του Ποταμιού. Να πεις εσύ το τελευταίο. Για τους ψηφοφόρους του Ποταμιού, παιδιά, να πει οι ψηφοφόροι του Ποταμιού να πάνε στα διόδια και να βγάλουν κάρτα επιδεικνύοντα την ταυτότητα μέλου του Ποταμιού. Μπόμπολα θα του δώσει δωρεάν διόδια. Εντάξει, όχι. Βασικά να πούμε όλοι μαζί τώρα ότι εμάς μας αρέσει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε πάρα πολύ. Γιατί είναι κυβέρνηση τώρα, μάγκες και ξέρει τώρα. Μα, ναι, άμα προβληθεί τώρα αυτό. Μπορεί να σας πούνε ρε παιδιά να φτιάξετε το και τον καινούργιο ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τον έχουμε γράψει ήδη, αλλά δεν το δίνουμε. Είμαστε ακριβοί. Τον έχει αναθέσει στον Δρογόση. Το σίγουρο ότι έχουμε γράψει το σίγουρο ότι έχουμε γράψει το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Καλή νύχτα. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.